Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, εξελίξεις. Το ραντεβού μας είναι εδώ σήμερα, να πούμε καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα που δεν ξεκίνησε με τις καλύτερες ειδήσεις. Η κορή μας έχει πολλά θέματα σήμερα, οικονομία, πρωτογενή τομέα, ανάπτυξη, τουρισμό. Καλησπέριζω εκ δεξιών τον κύριο Αντρέα Καραγιώργη, υπερεθνειακός σύμβουλος για τον δεταραμένο σύμβουλο του πρωτοβάθμιου τομέα. Τον Γιώργο Τσακίρο, ο οποίος είναι ο συνεργάτης μας, έχουμε μιλήσει πολλές φορές, είναι και αρθρογράφος, είχε έρθει πολλές φορές εκπρόσωπος κομμάτων. Θα πάμε όμως να δούμε το βίντεο, ναι. Θέλαμε, γιατρέ, να σε αποχαιρετήσω. Με τους επικηδείους λόγους τους, ειλικρινά συγγνώμη, και από τον πρόεδρο της Ιατρικής Εταιρείας και του Ιατρικού Συλλόγου. Πλήθος κόσμου βρέθηκε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Απόστολου Παύλου στην Καβάλα για να πει το ίστατο χαίρε στον αγαπημένο καρδιολόγο Δαβίδ Σιμεωνίδη, ο οποίος έφερε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 65 ετών σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ο γιατρός πριν από λίγες ημέρες είχε μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας μετά από έμφραγμα σε σοβαρή κατάσταση. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη. Για πολλά χρόνια ο Δαβίδ Σιμεωνίδης εργάστηκε ως επικεφαλής της καρδιολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Είχε εκλεγεί και νομαρχιακό σύμβουλο στην πόλη μας. Με ιδιαίτερη συγκίνηση, οι καβαλιώτες αποχαιρέτησαν τον Δαβίδ Σιμεωνίδη. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να αποχαιρετήσουμε έναν συμπολίτη μας, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γράψει τη δική του ιστορία, ως επιστήμονας καταρχήν, ένας εξαιρετικός γιατρός, ένας πάνω απ' όλα άνθρωπος, ο οποίος ανά πάση στιγμή ήταν δίπλα στον άρρωστο, όλα αυτά τα χρόνια που δούλεψε και στο νοσοκομείο, αλλά και ως ιδιώτης γιατρός. Επίσης, εγώ τον Δαβίδ τον Σιμεωνίδη τον γνώρισα και ως νομαρχιακό σύμβουλο για 4 χρόνια στα έδρανα του Νομαρχιακού Συμβουλίου, ένας εξαίρετος πολιτικός άνδρας με ήθος, με γνώσεις και με αγάπη για τον τόπο του. Μόλις πήγαμε από την νεκρόσιμη τελετή, την πάνδημη, όλος ο κόσμος της Καβάλας και όχι μόνο είναι συγκλονισμένος από την τραγική απώλεια του αγαπημένου μας γιατρού, που δεν ήταν, που πάνω απ' όλα ήταν άνθρωπος. Ένας αξιολογότατος επιστήμονας, ένας υπέροχος άνθρωπος, κλαίμε όλοι για την απώλειά του, η οποία είναι όχι απλώς δυσαναπλήρωτη, κάτι μεγαλύτερο το οποίο δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια. Ήταν ένας αγαπητός συνάδελφος, πάρα πολύ ωραίος τύπος, αξιοπρεπέστατος, πολύ πράος και έχει δώσει τη ζωή του τα πάντα για την πόλη. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος και δεν μπορώ και να φανταστείτε ότι είμαι συνάδελφός του και ήταν το ιατρείο δίπλα και στο δικό μου το ιατρείο και στο σπίτι μου και τον έβλεπα καθημερινώς, βλεπόμασταν πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Καταλαβαίνετε πόσο μας τύχησε ο ξαφνικός θάνατός του. Ήταν ένας πραγματικά ο πιο αξιοπρεπής, ο πιο πράος, ήρεμος άνθρωπος. Πρώτα ήταν άνθρωπος και μετά γιατρός. Αυτά έχω να πω. Κι ας ο Θεός τον αναπαύσει και ας πάει εκεί και να βρει έναν καλό παράδεισο, γιατί θα το βρει. Νομίζω ότι χρειάζεται να πω άλλα λόγια για τον Δαβίδ Σιμεωνίδη. Έναν καλό φίλο, έναν καλό άνθρωπο, έναν καλό επιστήμονα. Ένας φίλος έφυγε και βέβαια σκόρπισε από χθες με θλίψη την Καβάλα. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε σε φόρο τιμής την εκπομπή στην μνήμη του Δαβίδ με την κηδεία η οποία βάρνει βέβαια το κλίμα. Όμως οφείλαμε να ξεκινήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Καλησπέρα, Αντρέα, λοιπόν, τώρα. Καλησπέρα, Γιάννη μου. Με το κλίμα λίγο. Ναι, το αντιλαμβανόμεθα. Δεν είναι ευχάριστο. Έτσι όμως αυτό έπρεπε να γίνει. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Στον Γιώργο τον Τζακίρη. Οι δυνατές φυσιογνωμίες, ξέρεις, πάντα αφήνουν μια πίκρα με την φυγή τους και βεβαίως ένα μεγάλο κενό. Μάλιστα. Να πούμε βέβαια ότι εμείς εδώ, όπως βλέπετε, έχουμε τις αποστάσεις
των δύο μέτρων και με τους δύο. Ναι. Το AeroSight με τεχνολογία της NASA σκοτώσει τα μικρόβια, μας κάνει εδώ την απολύμαση. Δεν έχουμε μικρόβια, έχουμε καθαρίσει τους πάντες, τηρούμε τους όρους. Το λέω γιατί πρέπει οι πολίτες να προσέχουν. Δεν πρέπει να μας επαναπαύει αυτή η άρση των μέτρων. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για ένα χρονικό διάστημα, ώστε τελικά να ξεπεραστεί αυτή η κρίση και να είναι ένα καλό καλοκαίρι. Το καλό καλοκαίρι, βέβαια, και το ότι θα έρθει το φθινόπωρο θα είναι συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Καλησπερίζω στον ΡΙΑΤ, τον κύριο Σαββίδη, ο οποίος είναι επικεφαλής σε φανς στον αραβικό κόσμο και αναλύει τα οικονομικά, αναλύει το θέμα του πετρελαίου, το οποίο για την Καβάλα έχει δύο αγωνίες. Μία είναι τι γίνεται παγκοσμίως και μία τι γίνεται με τα πετρέλαια της περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους καλεσμένους σας. Καλησπέρα και από εμάς. Τι γίνεται με την τιμή του πετρελαίου, διαβάζουμε πολλά σενάρια. Μέχρι και το σενάριο εδώ του Αιγύπτιου, του επενδυτή, ο οποίος μας λέει, ένας από τις μεγάλες εταιρείες της Αιγύπτου, ο Σουάρης, ο οποίος μας είπε ότι σε 18 μήνες μπορούμε να το δούμε και 100 δολάρια. Ξέρετε, από τη μια στα 8-9 πληρώνουμε τα συμβόλαια φύλαξης, ακούμε μετά 100 δολάρια. Τόσο μαύρος χρυσός, το οποίο είναι χρηματιστηριακό προϊόν, βρίσκεται σε τόσο μεγάλη ρευστότητα? Ότι βρίσκεται σε ρευστότητα, βρίσκεται. Δεν υπάρχει αμφιβολία περί αυτού. Το θέμα είναι ότι για να εκτοξευτεί το πετρέλαιο από τα 24, 25, 26 στα οποία διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή στα 100 δολάρια, θα πρέπει να γίνουν, κατά τη γνώμη μου, κάποιες τεκτονικές αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία. Το οποίο, κάτι το οποίο δεν το θεωρώ πιθανό σενάριο στα επόμενα 2-3 χρόνια. 100 δολάρια μετά από μια τέτοια ύφεση στην οποία θα περάσει αναγκαστικά η παγκόσμια οικονομία, καταλαβαίνετε ότι θα κινηθούμε από το ένα άκρο στο άλλο. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει η παγκόσμια οικονομία να αντέξει από μια κρίση με την αύξηση της τιμής του πετρελαίου στα 100 δολάρια. Λογικό είναι να θέλει να εξυπηρετήσει κάποιους δικούς του σκοπούς. Χρηματιστηριακούς προφανώς, όπως έτσι. Αυτό το καταλαβαίνω. Ο άνθρωπος βγαίνει και δήλωσε ότι θα αγοράσει αεροπορικές εταιρείες. Οπωσδήποτε χρειάζεται ένα καλό σενάριο για να πείσει και τους συνεπενδυτές του ή αυτούς οι οποίοι τον ακολουθούν. Πρέπει να έχει ένα πιστευτό σενάριο. Για να μπούμε επειδή είπατε για ένα βάθος 2-3 ετών για να φτάσει ενδεχομένως, αν φτάσει εκεί. Εμάς όμως η αγωνία μας δεν είναι τόσο πίσω. Η αγωνία εδώ και αφορά τον πρίνο, αφορά ποιες είναι οι προβλέψεις σας για τις επόμενες 90 μέρες. Προτιμούμε για τους 3 μήνες προβλέψεις και όχι για τα 3 έτη, διότι ανάλογα με το πώς θα είναι αυτό το τρίμηνο, θα παίξει προφανώς αποφασιστικό ρόλο στην βιωσιμότητα της εταιρείας και των εργαζομένων. Σαφώς. Κοιτάξτε. Οι προβλέψεις δεν είναι και πάρα πολύ θετικές. Περιμένουμε ένα πικ στη τιμή του πετρελαίου γύρω στα 30-32 και από εκεί και πέρα θα υπάρχει μια πτώση πάλι και στην παραγωγή λόγω της αβεβαιότητας που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στα παγκόσμια οικονομικά δρόμενα, αλλά και το ότι και από το γεγονός ότι οι οικονομίες τώρα αρχίζουν και βγαίνουν από μια παρατεταμένη περίοδο απραξίας και θα πρέπει να προσαρμοστούν. Θέλω να σας πω το εξής, ότι οι πετρελοπαραγωγοί χώρες προγραμματίζουν μείωση της παραγωγής κατά 14 εκατομμύρια βαρέλια. Η Σαουδική Αραβία, χθες ή νομίζω σήμερα, βγήκε και δήλωσε ότι εθελοντικά θα περικόψει την παραγωγή της κατά ένα ακόμη εκατομμύριο. Όλες αυτές οι κινήσεις γίνονται για να επέλθει κάποια ισορροπία στη τιμή του πετρελαίου. Αυτό όμως δεν μπορεί να συμβεί από τη μία μέρα στην άλλη. Χρειάζεται κάποια περίοδο προσαρμογής. Χρειάζεται να απορροφηθεί το πλεόνασμα, το υπερπλεόνασμα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια αγορά. Και από εκεί και πέρα η κατάσταση θα αρχίσει να εξομαλύνεται, αλλά όχι όμως πριν από, θα έλεγα, 4-5, ίσως και 6 μήνες. Προς το τέλος της χρονιάς ίσως. Εγώ έχω κάτι τελευταίο να ρωτήσω, δεν ξέρω αν θέλει να ρωτήσει κάτι ο κύριος Καραγιώργης, ο κύριος Τσακίρης. Αυτό το σοκ στον πρίνο που είδαμε στα 9 δολάρια να γίνεται η πώληση, ένα βαρέλι δηλαδή 60% κάτω από το κόστος
που ήταν το τελευταίο φορτίο στην BP, το οποίο ήταν ένα σοκ αυτό το οποίο έγινε. Είχαμε δει κάποια στιγμή τα συμβόλαια εκεί τα οποία πληρώθηκαν για να γίνει παραμονή των συμβολών. Τέτοια ξανά περιμένουμε να συμβούν, διότι δεν νομίζω ότι αντέχουν εταιρείες να πάθουν πολλά απάνωτά σοκ. Να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή, και θα το πω όσο πιο απλά μπορώ, οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε είναι ότι γίνεται χαμός στο Τέξας και ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Στην προηγούμενη σύνδεσή μας πριν από 15 μέρες σας είχα πει ότι οι απολύσεις είχαν φτάσει τις 50 με 60.000 εργαζόμενους. Έχει διπλασιαστεί, υπερδιπλασιαστεί το νούμερο και δέχεται πιέσεις πάρα πολλές. Ο Τραμπ είναι και σε προεκλογική εκστρατεία, σε προεκλογική περίοδο, οπότε θα πρέπει να περισσώσει την κατάσταση. Δεν νομίζω ότι θα δούμε ακραίες καταστάσεις με αρνητικές τιμές στο πετρέλαιο, αλλά δεν θα δούμε και θεαματικά διαφορετικές τιμές, θα έλεγα. Έτσι. Αντρέ, θα ρωτήσετε κάτι. Ο Γιώργος θα ρωτήσει. Ο κύριος Τσακίνης, ο Γιώργος. Ναι, γεια σας και από μένα. Έχω δύο θέματα απορίες, να το πούμε έτσι. Καταρχήν, πόσο πιθανή θεωρείται μία επιτάχυνση της διαδικασίας στροφής από την παραγωγή αυτό καθ' αυτού πετρελαίου σε κυρίως φυσικό αέριο, γενικά από τις χώρες του κόλπου. Και κατά δεύτερον, αν είστε γνώστης για τη σημερινή τηλεδιάσκεψη που έγινε μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου και Γαλλίας, αλλά και με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και την ανακοίνωση, την κοινή ανακοίνωση που βγάλανε και τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει κάτι τέτοιο. Να ξεκινήσω από το δεύτερο και να σας πω ότι τα Εμμυράτα μιλάνε και για λογαριασμό της Σαουδικής Αραβίας. Ναι. Έτσι. Άλλωστε στην ουσία έχουν κλειδωμένο νόμισμα, ναι, έτσι, κύριε Σαββίδη. Ναι. Έχουν κοινό τρόπο την άκρη, κοινό νόμισμα. Δεν είναι μόνο το νόμισμα, είναι και η κοινή εξωτερική πολιτική. Μάλιστα. Θα σας δώσω μία πληροφορία ότι εδώ η πρόσβαση σε όλα τα τουρκικά sites έχει διακοπεί. Μάλιστα. Ήδη ο κύριος Ερντογάν έχει βγάλει μία πολύ ισχυρή αρνητική δήλωση. Ανακοίνωση ήταν, όχι δήλωση. Δεν μπορούν να το συγχωρέσουν το γεγονός ότι πριν το Δεκέμβριο του 2019 ο Ερντογάν είχε προκαλέσει μία σύσκεψη στη Μαλαισία με σκοπό να τεθούν υπό διεθνή επιτήρηση οι δύο ιεροί τόποι της Σαουδικής Αραβίας, του Ισλάμ, η Μέκα και η Μεδίνα. Γιατί ο Ερντογάν θέλει να επικυριαρχήσει ως ο ηγέτης του Ισλαμικού κόσμου. Κάτι το οποίο δεν μπορούν οι Σαουδάραβες να το επιτρέψουν. Πάμε τώρα στην τιμή του πετρελαίου, αν θέλετε. Mm-hmm. Λοιπόν, το φυσικό αέριο ως μια εναλλακτική πηγή ενέργειας εδώ στην περιοχή δεν υφίσταται. Ούτε και οι άλλες εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Προς το παρόν βρίσκονται ακόμη στα σπάργανα ανάπτυξης. Γιατί το πετρέλαιο εδώ είναι πάρα πολύ φθηνό και διότι οι Σαουδάραβες και δικαίως ισχυρίζονται ότι το τελευταίο βαρέλι πετρελαίου στον κόσμο θα αντληθεί από τη Σαουδική Αραβία. Θα αντληθεί εδώ. Τώρα με το όραμα 2030 το οποίο έχει σχεδιάσει και υλοποιεί με τις όποιες δυσκολίες ο πρίγκιπας, ο διάδοχος και η Ιωνή Βασιλιάς από ό,τι φαίνεται, η οικονομία τους αρχίζει πλέον και μπαίνει σε μια φοβερή αναδιάταξη, εκτεταμένη αναδιάταξη, με διαφοροποιήσεις στις πηγές των εσόδων. Δηλαδή προσπαθούν να βρούνε τομείς στους οποίους θα έχουν κάποια ιδιαίτερη έφεση παραγωγής. Να σας το πω έτσι πιο απλά, γιατί δεν είναι εύκολα τα πράγματα σε όλους τους τομείς, ιδίως σε χώρες οι οποίες δεν έχουν πειθαρχία παραγωγής. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Όχι, εγώ δεν έχω. Εμείς ευχαριστούμε. Ήταν πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες από την Σαουδική Αραβία. Εγώ ευχαριστώ. Το κέντρο του κόσμου στην οικονομία μπορεί να είναι η Νέα Υόρκη, όμως το κέντρο του κόσμου στο μαύρο χρυσό βρίσκεται στο Ριάτ, εκεί που είναι ο Χρήστος Σαββίδης. Τον ευχαριστούμε από την Καβάλα και καλό σας βράδυ. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Επίσης, ευχαριστώ. Γεια σας. Εκεί είναι το κέντρο του μαύρου χρυσού, το καταλαβαίνετε όλοι και είναι πολύ λογικό. Πριν πούμε στα της ημέρας της Ευρώπης, αγαπητέ Αντρέα Καραγιώργη, να πούμε ότι σήμερα έχει ιδιότητα περιφερειακού συμβούλου, έτσι. Παραμένεις με επικεφαλής παρατάξεις, όμως όταν αναλαμβάνεις τη θέση διοικήσεως, είσαι από την θέση αυτή για να δούμε και τον πρωτογενή τομέα που έχει τα δικά του σημαντικά.
Είναι η πρώτη φορά που είστε μαζί. Θέλω δύο λεπτά. Ναι, δύο λεπτά θα μου δώσει. Μη μου το χαλάσει. Δεν σα έχω φωνάξει ποτέ μαζί. Μη μου το χαλάσει. Έχει πάρει αποκλειστικότητα σήμερα. Ναι. Τα τελευταία 5-6 χρόνια, Γιώργο. Ουσιαστικά προσπαθήσατε πάρα πολύ δημοσιογράφοι να μα βάλετε σε δύο τραπέζι. Ίσως και λόγω διαφοροποιήσεων κάποιων πολιτικών εκτιμήσεων ή απόψεων κάποια συγκεκριμένη στιγμή. Δεν το καταφέρατε. Δεν το καταφέρατε εγώ γιατί. Εγώ το προσπάθησα πάνω, σαν λέτε εμένα, εγώ το προσπάθησα. Προσπάθησε κι εσύ. Ναι, ναι, δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάσαι. Περάσα πολλά γεγονότα. Ωστόσο, είχαμε αποφασίσει με τον Γιώργο ότι επειδή ακριβώς μας διέπει μια αδελφική σχέση, δεν θα βγαίναμε σε κάποια αντιπαράθεση ούτε εγώ ούτε αυτό. Πετρελαϊκή αβεβαιότητα εδώ δεν έχουμε. Εδώ δεν έχουμε πετρελαϊκή αβεβαιότητα. Το βγάζω για να αλλάξω το στομάχι. Ωστόσο, θέλω να πω. Θα πάμε τώρα στην Ευρώπη. Είναι η μέρα της Ευρώπης ο τίτλος, οπότε θέλω να νιώθω την υποχρέωση να πω δύο πραγματάκια. Ο Γιώργος, πέραν ότι είναι αδερφός και φίλος, με πολιτικές απόψεις οι οποίες σχεδόν είναι παράλληλες με τις δικές μου, αν όχι ίδιες, συμμετείχε και σε αυτήν την δική μας περιφερειακή παράταξη στις εκλογές της περασμένης χρονιάς για το Περιφερειακό Συμβούλιο. Και οφείλω να ομολογήσω δημοσίως, είναι η πρώτη φορά που βγαίνουμε μαζί, άρα πρέπει να του δώσω τα εύσημα, γιατί δεν ξέρω πού θα βρισκόταν αυτή η παράταξη αν δεν ήταν ο Γιώργος. Ήταν ο Πάμπλο της παράταξης, όπου Πάμπλο σε παραπέμπω σε αυτόν τον οργανωτή των πάντων μιας κάποιας εποχής στη δεκαετία του 80. Αυτό λέω ήταν και πίσω από το 17 Νοέμβριο. Δεν έχει σημασία, ήταν οργανωτής. Πάρε μόνο τον οργανωτή. Αν δεν ήταν ο Γιώργος, πραγματικά δεν ξέρω τι κατάληξη θα είχαμε. Λοιπόν, ήταν ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο μηχανοδηγός της ιστορίας. Στα θέματα της ημέρας. Πάντως είναι μία πρώτη του Γιάννη του Χατζημανουήλ, το ότι μας έφερε σε ένα τραπέζι. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, πριν πάμε στην ημέρα της Ευρώπης, θέλω να επισημάνω ότι πραγματικά το θέμα με τον Πρίνο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και για την κόσμος, τοπική Γιώργο, οικονομία, ναι. Γιατί μια πρόσφατη μελέτη που διάβασα μιλά για μια απώλεια, εάν τυχόν υλοποιηθεί ένα δυσμενές σενάριο, μιλά για μια απώλεια εισοδήματος σε επίπεδο νομού της τάξης των 13 με 14 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό σημαίνει ένα... Λογικό, δεν είναι. Απόλυτα λογικό. Χώρια από την απώλεια των θέσεων εργασίας που πλησιάζουν τις 300, αν δεν είναι παραπάνω, και μόνο αυτή και η απώλεια. Είναι γύρω-γύρω του... οι οποίοι. Μπράβο. Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτός ο έμεσος κύκλος εργασίας, ο οποίος δεν μπορεί να υπολογιστεί σήμερα. Φαντάστε τι έχει να γίνει με μια πτώση του ΑΕΠ του τοπικού κατά 13 με 14 εκατομμύρια ευρώ. Είναι καταστροφικό πραγματικά. Γιώργο, ας ελπίσουμε ότι επειδή παρακολουθούμε το θέμα ως παράταξη, σου δηλώνω, Γιάννη, ότι έχω μιλήσει με το Σωματείο των Εργαζομένων και τον κύριο Κελαϊδάκη. Εμείς το παρακολουθούμε, αλλά δεν έχουμε βγει δημοσίως να τοποθετηθούμε, πράγμα το οποίο κάναμε για άλλες περιπτώσεις όπως των λοιπασμάτων ή εν πάση περιπτώσει του περιβαλλοντολογικού νόμου του καινούριου με δημόσια τοποθέτηση και δελτίο τύπου, ως παράταξη εννοώ, ακριβώς γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχουν ακόμα κίνηση δυνατότητες έτσι ώστε αυτό το δυσμενές σενάριο που λέει ο Γιώργος να μην ισχύσει και τελικά να επικρατήσει η λογική, μια και η σχέση μεταξύ εταιρείας και εργαζομένων έτσι όπως μου μετεφέρθη δεν είναι δά και τόσο ακραία και πιστεύω ότι τελικώς μετά από συζητήσεις που θα γίνουν και οι οποίες γίνονται σύν το χρόνο και τούτην εδώ τη βδομάδα έγιναν θα έχουμε μια κατάληξη η οποία θα μας δώσει ως αποτέλεσμα ένα χαμόγελο και όχι αυτό το έλλειμμα των 14 εκατομμυρίων ευρώ. Ξέρετε η αγωνία που υπάρχει είναι στο ότι πολλές φορές όταν τα πράγματα δυσκολεύουν έρχεται η εργοδοσία και λέει, ας πούμε, στα πετρέλαια ότι τώρα που δυσκολευόμαστε και πουλάμε 9 δολάρια το βαρέλι, θα μειώσουμε, ξέρω, κατά το ίμιση τους μισθούς σας. Είναι διατεθειμένοι να μπουν σε διαπραγμάτευση, το λέω σαν πληροφορία. Μα θα μπουν εκ των πραγμάτων. Όχι, αλλά είναι διατεθειμένοι, έχουν την διάθεση να μπουν. Ότι μετά θα πρέπει να υπάρχει και μια γρήγορη αποκατάσταση, διότι άμα θα πάει 120 δολάρια το βαρέλι, δεν θα τους πούμε τώρα πενταπλασιάζουν το μισθό σας. Φαντάζομαι ότι είναι τόσο πολύ έμπειροι οι άνθρωποι οι οποίοι διοικούν και από την εταιρεία αλλά και από το σωματείο που τέτοιου είδους λεπτομέρειες νομίζω θα καταφέρουν να τις. Όχι, το όλο σκεπτικό μου, εγώ σας λέω ποιο είναι ότι πολλές φορές. Κοίταξε, η γίνεται είναι η εκμετάλλευση ότι... αυτή. Παραδείγματος χάρη, εγώ θυμάμαι κάποια στιγμή οι εταιρείες εδώ, οι ναυτιλιακές, όταν είχε φτάσει νομίζω πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, εκτοξεύτηκαν οι τιμές. Το αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, 25 ευρώ, θυμάμαι, το εισιτήριο πήγε που πήγε κτλ. Όταν μετά έπεσαν 60%-70%, εγώ δεν είδα κανένα να μειώνει τις τιμές των εισιτήριων. Δηλαδή έγινε η αύξηση, πήγε στο Θεό. Δεν ξέρεις ότι πάντα έτσι συμβαίνει. Αυτό είναι μια πάγια πρακτική και τακτική των εταιριών. Τώρα... Να συμπληρώσουμε μόνο κάτι, ότι Γιώργο, με συγχωρείς. Το σωματείο του δεν είναι ένα σωματείο μόνο εργαζομένων. Μην ξεχνάτε ότι το σωματείο αυτό υπήρξε και διοίκηση της εταιρείας κάποια στιγμή. Και έχουν την εμπειρία. Που σημαίνει ακριβώς ότι έχουν και την εμπειρία και την γνώση
και την ικανότητα να διαχειρίζουν τέτοιου είδους προβλήματα σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή όπως θυμάσαι τότε, όπου ήταν μεταξύ φθοράς και θρασίας. Κάποιοι είχαν απολυθεί, κάποιοι άλλοι μείνανε, παλέψανε. Θέλω να πω ότι θέλω να πιστεύω ότι είναι κάτι, ένα σενάριο αυτό που προανήγγειλε ο Γιώργος σε μια αποφευκταία περίπτωση, το οποίο μάλλον δεν είναι εφικτό να συμβεί και μακάρι να μην συμβεί. Μες. Γιατί όταν μιλάμε για τέτοιες απώλειες εισοδήματος σε έναν νομό ο οποίος. Πρέπει οι προσπάθειες όλων να στραφούν προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης ή οτιδήποτε άλλο, ώστε να συνεχίσουν. Βέβαια, να καταλάβουμε και κάτι άλλο. Έτσι, ότι οι εταιρείες, OK, πρέπει να έχουν μείωση των λειτουργικών τους εξόδων όταν μπαίνουν μέσα, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν πιθανώς προφανώς και χρονιές όπου είχαν υπερκέρδη, ας πούμε. Άρα λοιπόν πρέπει κάπου να βρεθεί μία μέση λύση με καλή πρόθεση και βηματισμούς. Υπάρχουν και άλλες επενδυτικές δραστηριότητες της Energean, δεν είναι μόνο στο Πρίνο, έχει επεκταθεί πάρα πολύ. Οπότε μπορεί σε κάποια στιγμή, αναλαμβάνοντας ένα κόστος εδώ τοπικά, να το καλύψει από τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Μάλλον ο Γιάννης το είπε με την λογική της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη στη Βουλή. Από εκεί φαντάζομαι ότι πήρε το ρέθισμα, διότι όταν ένας Πρωθυπουργός βγαίνει και θα χρειαστεί και η κρατική συνδρομή, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην Αθήνα, στον κύριο Μιχάλη Αγγελόπουλο, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κίνησης. Είναι η μέρα της Ευρώπης, έτσι, μια σημαντική μέρα που γιορτάζεται. Η προηγούμενη μέρα ήταν η μέρα της απελευθερώσεως, όπου εκεί ακόμα κάποιοι θυμούνται πως η κόκκινη σημαία μπήκε στο Βερολίνο πρώτη να ανεμίζει στο αρχηγείο του Χίτλερ. Περάσαν 75 χρόνια, η Ευρώπη παραμένει ενωμένη, δυνατή, με τα όποια της προβλήματα, κύριε Αγγελόπουλε. Καταρχάς να πω ότι η μέρα της Ευρώπης ήταν το Σάββατο. Δεν νομίζω ότι είναι η μέρα εορτασμού. Είναι η μέρα συμβολισμού. Και ακριβώς αυτή τη μέρα, δηλαδή όλο αυτό το διάστημα, καλείται η Ευρώπη, καλούνται οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να απαντήσουν στο βασικό ερώτημα, στο ποια Ευρώπη θέλουμε σήμερα και ποια Ευρώπη ζητάμε. Δηλαδή, εάν δεν ενεργοποιηθούν τάχιστα τα χρηματοδοτικά εργαλεία εκείνα, τα οποία προβλέπονται και τα οποία προτάθηκαν για να αντιμετωπιστεί η πανδημία, αν δεν συνταχθεί το σχέδιο απάτης στην πανδημία, αν δεν ενεργοποιηθεί η πιστωτική γραμμή, η οποία θα είναι μέχρι 2% του ΑΕΠ, αλλά και αν δεν δοθούν στην ανεργία τα 100 δισεκατομμύρια από το πρόγραμμα ΣΟΥΡ, και παράλληλα δεν δοθούν εγγυήσεις στην Κεντρική Τράπεζα για να δανειοδοτήσει μικρές επιχειρήσεις, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα κοινό σχέδιο δράσης, άρα για μια επανάληψη ενός εγχειρήματος υπό άλλες πολιτικές βεβαίως και κοινωνικές συνθήκες όπως το 1950 και το 1957. Είναι λοιπόν ώρα για αποφάσεις, όχι ώρα για αρτασμούς. Είναι πολύ σημαντικός ο συμβολισμός που τώρα η Ευρώπη έχει ανάγκη την ουσιαστική πολιτική της πορεία και την αυτονόμησή της από όλα τα άλλα κέντρα αποφάσεων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν τα λαμβάνει υπόψη και τα σέβεται. Και το εγχείρημα είναι κατά πόσον το Παρίσι θα μπορέσει να πει στο Βερολίνο και να ακολουθηθεί αυτή η πορεία προς τα μπροστά και όχι στα σημαντικά τσαδράνιες. Μάλιστα. Πώς βλέπετε την έντονη πολεμική που υπάρχει ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε Κίνα, η Ευρώπη πιστεύετε τι θέση θα κρατήσει πάνω σε αυτό? Τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν πλέον και έχουν αποκαλυφθεί και ως στοιχεία ή έχουν μάλλον διερευνηθεί, όχι αποκαλυφθεί, λένε παραδείγματος χάρη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι δεσμευμένες, εξαρτημένες από την Κίνα σε ποσοστό 95% στην παραγωγή του φαρμάκου, σε διάφορα επίπεδα παραγωγής φαρμάκου. Όλη αυτή η στρατηγική της Κίνας που αναπτύχθηκε σε βάρος των άλλων δυνάμεων, αν το μπορώ να το πω έτσι, έχει φτάσει πλέον στα όρια της. Γι' αυτό και νομίζω ότι η μάχη που ξεσπάσει, ακόμα και αν αυτή είναι ασύντακτη, μερικές φορές παραλυματική ή άναρχη, έχει βάση, έχει και λογική. Προσπαθούν να περιορίσουν την Κίνα, πάση θυσία η οποία βεβαίως αναπτύσσεται ραγδαία και βλέπετε τι θέση στην παγκόσμια οικονομία έχει ήδη κατακτήσει. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ένας αρχαίος πολιτισμός όπως ο Κινέζικος και μια κοινωνία που συνεχώς προοδεύει σε βιοτεχνολογίες τουλάχιστον της παραγωγής, δεν είναι άξια προσοχής και συγκεκριμένης τοποθέτησης στην παγκόσμια αγορά. Άρα, λοιπόν, βέβαια είναι ένα κράτος που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχει μια βαρβαρότητα. Είναι και το μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Αυτό το μοναδικό καθεστώς το οποίο
προσδιορίζεται στην Κίνα, έχει ακριβώς όλα τα μέσα στη διάθεσή του. Δεν μπορεί να παραγνωριστεί η πρόοδος που έχει εκτελεστεί, αλλά δεν μπορεί επίσης να διαγραφεί και οποιαδήποτε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία αποτελούν τη βάση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, αλλά και τη βάση της προόδου που έχουν συντελέσει τα κράτη-μέλη της Ευρώπης πάνω στα κοινωνικά, στα ατομικά και στα συλλογικά αυτά και κεκτημένα. Μάλιστα. Εγώ κάτι τελευταίο δεν ξέρω τι θέλετε να ρωτήσετε εσείς, κύριε. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Πώς βλέπετε τις εσωτερικές ισορροπίες ανάμεσα στην Γερμανία, την Ιταλία, την Γαλλία, την Ισπανία, αναφέρομαι στις μεγάλες δυνάμεις και το λέω με την έννοια ότι από τη μία υπάρχει το επιχείρημα προς τη Γερμανία, δείξτε αλληλεγγύη, βοηθήστε να ξεπεράσουμε αυτά που είπατε στο ξεκίνημα. Από την άλλη υπάρχει ο αντίλογος Γερμανίας, η οποία λέει να αναλάβετε και εσύ τις ευθύνες σας. Εσύ η Ιταλία έχει τεράστιες ευθύνες, άργησες να πάρεις αποφάσεις, άργησες να λειτουργήσεις, ανοιχτά κρατούσες τα εργοστάσια, ανοιχτά κρατούσες τα γήπεδα, θέριζε ο κορονοϊός στη Βόρεια Ιταλία και εσύ δεν έπαιρνες αποφάσεις που έπρεπε. Το ίδιο ισχύει και για την Ισπανία. Το ίδιο ισχύει για όλους όσους άργησαν, είτε γιατί είχαν πολυκομματικές κυβερνήσεις, οι οποίες πολυκομματικές δεν βοηθάνε στο να λαμβάνονται γρήγορες αποφάσεις. Βλέπει η Ισπανία, όπου για να πάρουν μία απόφαση κάνουν 3 και 4 και 5 ημέρες. Αυτά τα έχουν όταν λέμε η δημοκρατία και τα πολλά κόμματα δημιουργούν αυτό το πρόβλημα. Άρα λοιπόν βάζω το θέμα της συνοχής και τώρα δεν ζητάω από εσάς να μου πείτε ποιος έχει δίκιο. Είναι κάτι πολύ δύσκολο. Όχι, θα σας πω τη γνώμη μου, κύριε Μανουήλ, αγαπητέ μου Γιάννη. Ότι τώρα δεν μιλάμε για την καθυστέρηση, τη χρονική υστέρηση. Μιλάμε για την αντιμετώπιση της πανδημίας, της κρίσης. Η κρίση που δημιουργήθηκε, ανεξάρτητα από την ευθύνη του κάθε κράτους, των αρχών του δηλαδή, είναι τόσο πολύ μείζον, τόσο πολύ καταλυτική για τα ευρωπαϊκά πράγματα και για τις τοπικές εθνικές κοινωνίες, αλλά και οικονομίες, που μόνο θαραλές παρεμβάσεις μπορούν να εγγυηθούν μια πραγματική διέξοδο. Το λέω αυτό γιατί εάν εγκαταληφθεί η Ιταλία στη τύχη της, μεγάλη ευρωπαϊκή οικονομία, μεγάλη συμβολική δύναμη, αλλά και πολιτική οντότητα, με πληθυσμό, αλλά και ιδρυτικό μέλος της συνθήκης, της Ένωσης Ευρώπης δηλαδή, της τότε ΕΟΚ, σημαίνει ότι αποσυντήθηκε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Ίσως ακριβώς αυτό το φαινόμενο της Ιταλίας, αυτή η τρομερή περιπέτεια την οποία υπέστη και υφίσταται η γειτονική χώρα, αποτελεί και το έναυσμα για ένα ξεκαθάρισμα συγκεκριμένο, το οποίο θα αφορά ακριβώς την συμπόρευση και στην αντίληψη Βερολίνου και Παρισίων. Η δημοσιονομική προσέγγιση και η τυπολατρία που ακολουθεί η Γερμανία και την τυπολατρία των εισαγωγικών, που έχει βεβαίως μια βάση, εκφράστηκε και με την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Καρλσρούης, που ουσιαστικά αφισβητεί όχι το ρόλο ή την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά κατά πόσον το ευρωπαϊκό κεκτημένο υπερέχει των εθνικών τάξεων στην ένωμη του διάστασης. Έτρεξε να προλάβει το τέτοιο, έτσι. Έτρεξε να προλάβει καταστάσεις προφανώς. Ναι, από την άλλη πλευρά έκανε μια τοποθέτηση η οποία είναι υπό αφισβήτηση, η οποία δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα στην Ένωση και θέτει και μια προθεσμία απάντησης. Όχι ότι η απάντηση δεν θα δοθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα περί αναλογικότητας ή όχι. Άλλωστε και η Γερμανία, κύριε Αγγελόπουλο, έχει πολλές φωνές. Δηλαδή, βλέπουμε άλλη φωνή είναι της Μέρκελ, άλλη είναι του Σόιμπλε. Δεν είναι δηλαδή μία φωνή και μία γραμμή. Όμως, όταν μιλάγαμε για την Γερμανική Ευρώπη και όχι για την Ευρωπαϊκή Γερμανία ή το ανάποδο, όλα αυτά έπρεπε να είχαν ληφθεί υπόψη. Είναι μια μεγάλη χώρα, μεγάλο έθνος, ένας λαός πολυδιαιτέρως, παραγωγικός. Πρέπει αυτά να τα αναλογιστεί ως προς το ειδικό πολιτικό βάρος που φέρει για να προχωρήσει την ευρωπαϊκή ενοποιητική διαδικασία. Μην ξεχνάμε ότι το 1952 όλη η Ευρώπη αποφάσισε να βάλει πλάτη στη Γερμανία, ακόμα και η φτωχή τότε, η πανφτωχή Ελλάδα, όταν κατά 50% χαρίστηκαν τα χρέη για να υπάρξει αυτή η βιωσιμότητα και να γίνει το γερμανικό θαύμα. Η πάμπτωχη τότε Ελλάδα είπε ναι, χαρίζουμε και εμείς το 50% των αξιώσεων. Η τελευταία πρόταση που έχει γίνει για την έκπτωση ομολόγων που θα έχουν σχέση με το χρέος και τα οποία θα έχουν βάθος αποπληρωμής, τα οποία θα έχουν ως κοινή βάση, αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για τη Γερμανία, η οποία θα κληθεί να παραβιάσει παραδοσιακά της, πιστεύω,
στην δημοσιονομική και νομισματική διάσταση για να προτείνει και να τα δεχθεί, για να τα υιοθετήσει. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα της εποχής. Πόσο μια παγκόσμια κρίση, που είναι και μια ευρωπαϊκή κρίση παράλληλα, μπορεί τα διστακτικά ευρωπαϊκά βήματα να τα κάνει πιο στέρεα, πιο μακρά σε υπολογισμό και προσανατολισμό, άρα και πιο κοντά στην κοινωνία. Κάτι θέλω να ρωτήσω ο κύριος Αδέρας Καραγιώργης. Κύριε Αγιολούμπρα, καλησπέρα για μένα. Καλησπέρα σας και τι κάνετε. Καλά, εσείς τι κάνετε. Ακούγοντάς σας, μου δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι ουσιαστικά δεν πιστεύετε ότι η Γερμανία θα μπορέσει να αλλάξει ρότα και πολιτική, ούτε να ακολουθήσει την πολιτική των Μεσογειακών κρατών, η οποία ουσιαστικά εκπροσωπείται από τη Γαλλία αυτή τη στιγμή. Επειδή και εγώ έχω αυτήν την αίσθηση στο μυαλό μου, θα ήθελα να ρωτήσω πώς βλέπετε την επόμενη μέρα στην Ευρώπη, μια και θα υπάρχουν πλέον αποκλίνουσες απόψεις και αποχρώσεις σκέψεις, ελέω επίσης και του κορονοϊού, ο οποίος αποτελεί το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, παγκοσμίως αλλά και ιδιαίτερως στην Ευρώπη, σε κράτη-μέλη μεσογειακών τόπων και τοποθεσιών, αλλά βεβαίως κράτη-μέλη τα οποία είναι πάρα πολύ δυνατά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι λογικές αμφισβητήσεις που υπάρχουν την εποχή αυτή και η δυσπιστία που κυριαρχεί πρέπει σιγά σιγά να υποχωρήσει, να μην πω γρήγορα γρήγορα. Έχουμε κάποιο διάστημα μπροστά μας, παρόλο που οι ημερομηνίες γίνονται ασφιχτικές, οι προθεσμίες δηλαδή, για να μπορέσουν οι δύο μεγάλες χώρες αυτές να βρουν μια κοινή βάση σύγκλησης. Το στοίχημα για μας δεν είναι να προσδιορίζουμε μονάχα την προφανώς αποκλίνουσα θέση των δύο μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών, είναι να δημιουργούνται προποθέσεις και από τα άλλα κράτη, ούτως ώστε να επιτευχθεί μια σύγκληση. Η πρόταση που έγινε στο Eurogroup από τον Απρίλιο, χωρίς να αποτελεί βεβαίως το μεγάλο άλμα, αποτελεί μια βάση. Ας περιμένουμε αυτές τις μέρες να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Νομίζω ότι η ελληνική πλευρά έχει θέσει τα θέματα όπως έπρεπε να τεθούν, με τεκμηρίωση και με σωστή προσέγγιση, βασισμένη βεβαίως και στην πολύ καλή επίδοση στην πανδημία. Εάν οι τέσσερις χώρες που διστάζουν, με συγχωρείτε, η Σουηδία... Πιείτε λίγο νερό, θα σας πνίξουμε σήμερα με την Ευρώπη. Πιείτε λίγο νερό, θα σας πνίξουμε. Η Σουηδία, η Ολλανδία, η Φιλανδία και η Αυστρία, αν αυτές οι χώρες προσδιορίσουν τη θέση τους αποδεχόμενες να κάνουν βήματα πίσω και να δεχθούν τη γαλλική πρόταση, έστω και με διαφοροποιήσεις, θα μπορούμε να έχουμε, πιστεύω, μια καλή σχετικά εξέλιξη. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε, να είστε ευχαριστώ καλά. Πάρα πολύ εγώ. Χρόνια καλά, πολλά στην Ευρώπη. Καλά, θα δώσω και στους μιλητές μου, να είστε καλά. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κίνησης, τον κύριο Μιχάλη Αγγελόπουλο. Θα πάμε τώρα άμεσα και στο Παγιό για να κλείσουμε τις τρεις παραβάσεις, γιατί πρέπει να ανοίξουμε τα κεφάλαια οικονομία, πρωτογενής τομέα και τουρισμός. Διότι η επόμενη μέρα της πανδημίας μας έφερε κοντά σε έναν προβληματισμό. Έχουμε, λέει, πρωτογενή τομέα, μας φτάνει για να ζήσουμε. Έχουμε πρωτογενή τομέα. Τώρα, το αν φτάνει να ζήσουμε. Υπάρχει επάρκεια ή παρά μόνο. Όχι, όχι, επάρκεια στη δική μας περιφέρεια υπάρχει. Στη δική μας περιφέρεια. Μιλάω για τη δική μας περιφέρεια. Για τη δική μας ενδιαφέρεια. Αλλά το πρόβλημα είναι των ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, λέει, ο κορονοϊού, δεν τους επιτρέπουν να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Και εκεί είναι ένα μεγάλο θέμα. Αν θέλεις να κάνεις παρέμβαση πρώτα του Δημάρχου. Θα ακούσουμε μετά το τουρισμό, γιατί πρέπει να δούμε πώς ξεκινάει το πράγμα στο Παγκιό. Γιατί για τον πρωτογενή πω... έχουμε πολλά θέματα. Ακούω την γκρίνια με τις αποζημιώσεις. Γκρινιάζει ο κόσμος ότι εμείς, παραδείγματος χάρη, περιμέναμε 10.000 από τις εκθέσεις που γίνανε του ΕΛΓΑ να πάρουμε χρήματα και αντί για 10 πήραμε 2. Τι να τις κάνουμε. Αλήθεια. Τι είμαστε, επέτες, είμαστε οι αγρότες, είναι επιχειρηματίες, δεν είναι ζητιάνοι. Τους ακούω μόνο... που φωνάζουν και έχουν δίκιο, γιατί είναι πια σοβαροί άνθρωποι. Δηλαδή πριν από δεκαετίες ήταν άνθρωποι αγράμματοι, άνθρωποι οι οποίοι φωνάζανε χωρίς να έχουν δίκιο και δεν ξέραν και τι θέλουν. Πλέον σήμερα με όποιους μιλάω είναι τεχνοκράτες. Γιάννη, σου λέω ειλικρινά ότι έχουμε... Μακάρι να είναι. Είναι, μα το βλέπουμε εδώ. Εντάξει, κατά απόλυτη πλειοψηφία δεν είναι, αλλά οι άνθρωποι έχουν κάνει πάρα πολλά βήματα μπροστά. Γελούσαμε προχθές γιατί υπήρχαν μερικοί αλληλείς, ας πούμε, οι οποίοι δεν είχαν κάνει ξανά τη τηλεδιάσκεψη. Ωστόσο, είναι πράγματα. Δεν είναι μεγάλα βήματα αυτά. Είναι μεγάλα βήματα, ναι, είναι μεγάλα βήματα. Αλλά όταν θα μου δοθεί ο χρόνος, νομίζω θα σου εξηγήσω ακριβώς τι υπόθηκε, γιατί υπήρξαν πολλές φορές. Δεν θέλω να κάνει ένα follow-up τα λεφτά για να πάμε μετά στο Παγκιό. Κοιτάξτε, όσον αφορά στον πρωτογενή τομέα, κατά τη γνώμη μου, είναι μία από τις φάσεις, να το πω έτσι, και ας μου συγχωρεθεί η έκφραση, όπου ο πρωτογενής τομέας θα πρέπει αμέσως μετά την περίοδο αυτή της πανδημίας
να είναι μέσα στους πρώτους στόχους ανάπτυξης της κυβερνητικής πολιτικής. Τα πρώτα σημάδια δεν είναι ενθαρρυντικά, δηλαδή αυτή η απόφαση κυβερνητική για μια επιδότηση της τάξης των 150 εκατομμυρίων ευρώ προς τους αγρότες με αφορμή την πανδημία του κορονοϊού είναι ελάχιστο ως ποσό υποστήριξης και μάλιστα θα δοθεί υπό τη μορφή προγραμμάτων, από ό,τι μπορώ να καταλάβω, της τάξης των 100 έως 120 χιλιάδων ευρώ ανά επενδυτικό σχήμα. Θα πρέπει πραγματικά να ειδωθεί ως ευκαιρία η πανδημία εντός εισαγωγικών, το ευκαιρία εντός εισαγωγικών, ούτως ώστε η αναπτυξιακή πορεία της χώρας να έχει και τον πρωτογενή τομέα στον ορίζοντά της. Είναι ευκαιρία να στραφούμε προς την παραγωγή από τις επενδύσεις που θα έρθουν πιθανολογώ και με βάση τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που είπε προηγουμένως ο κ. Αγγελόπουλος, υπάρχει ένα πρόγραμμα της τάξης των 200 δισεκατομμυρίων το οποίο απευθύνεται προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και είναι μικρομεσαία η επιχείρηση η αγροτιά στην Ελλάδα. Υπάρχει επίσης το πρόγραμμα του 2% του δανεισμού του ΑΕΠ της χώρας. Είναι ένα κονδύλι της τάξης των 240 δις για όλες τις χώρες της Ευρώπης. Εντάξει, αυτό είναι μικρό. Στην Ελλάδα. Μικρό. Αν αυτό είναι μικρό, φαντάσου, Αντρέα, τι γίνεται με τα 150 εκατομμύρια που ανακοινώθηκαν. Είναι σταγόνα στον ωκεανό. Εντάξει. Είναι ευκαιρία τώρα να στραφούμε στον πρωτογενή τομέα και να το αναπτύξουμε. Αυτό δεν ήταν ευκαιρία, δεν έγινε ευκαιρία τώρα. Ευκαιρία έγινε την περίοδο της κρίσης και ειδικά τα τελευταία χρόνια. Είναι ευκαιρία λόγω του φτηνού χρήματος. Αλλά ωστόσο η πανδημία μας δίνει το ερέθισμα. Πάμε στο Παγκαίο, στον Δήμαρχο, τον κύριο Φίλιππο Αναστασιάδη. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε. Έχουμε καλό ήχο. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε. Ακουγόμαστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ σας ακούω καλά, ναι. Μας ακούτε καλά, έτσι. Καταρχάς, είστε καλά, είχατε ένα μικρό ατύχημα, αλλά είστε σαν τα απάτσι. Βλέπω όρθιους, έτσι δεν παθαίνετε από πυροβολισμούς. Είμαι καλά. είμαι καλά. Με λίγα ράματα βέβαια στο κεφάλι, αλλά είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Περαστικά, Δήμαρχε. Να πούμε βέβαια ότι το θέμα σήμερα γι' αυτό και επίγονο για να μιλήσετε. Ευχαριστώ, είμαστε καλά. Επειδή ξεκινάει δειλά-δειλά πια όλοι μπαίνουμε σε τροχιά της τουριστικής περίοδου, όλη η παραλιακή ζώνη στην περιοχή σας, στην περιοχή του Δήμου, έχει τις δικές της αγωνίες. Τι θα γίνει με τα τραπεζοκαθίσματα, τι θα γίνει με τους επαγγελματίες, τι θα γίνει με τους χώρους. Είστε άνθρωπος της πιάτσας, το ξέρετε άλλωστε. Θα ήθελα να μας πείτε τις πρώτες κινήσεις που έχετε κάνει, που προτίθεστε, ώστε να δοθεί αυτή η πρώτη ορμή, διότι δεν ξέρω, κάποιοι λένε ότι ο τουρισμός, στον Δήμο τουλάχιστον του Παγκαίου, δεν θα πηγεί στα επίπεδα που θα πηγεί στους Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα ή στην Κρήτη ενδεχομένως. Κύριε Χατζημανουήλ, αν μιλούσαμε πριν από λίγο καιρό και θα θέλατε να κάνω μία πρόβλεψη για την υγειονομική κατάσταση της χώρας μας, σίγουρα θα δήλωνα αρμόδιος. Όσον αφορά όμως το κομμάτι του τουρισμού και μία πρόβλεψη που θα τολμήσουμε να κάνουμε σε αυτή την φάση, είναι ότι όντως ο Δήμος Παγκαίου εκτιμώ ότι και το καλοκαίρι του 2020, βέβαια τηρουμένων και των αναλογιών σε όλη την χώρα, σε πανελλήνιο αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, θεωρώ ότι ο Δήμος Παγκαίου θα έχει και μία πραγματικά καλή χρονιά τηρουμένων και των συνθήκων. Έτσι. Και θα το αναλύσω αυτό. Η επισκεψιμότητα που υπάρχει στην περιοχή μας στο κομμάτι του τουρισμού έχει να κάνει κυρίως με ανθρώπους από την ενδοχώρα, από τον ελλαδικό χώρο, δηλαδή από τις πόλεις της Θεσσαλονίκης για το Παγκαίο όπως μιλάμε, από την πόλη της Θεσσαλονίκης, από την πόλη της Δράμας, των Σερών και από την Καβάλα. Βέβαια δεν ξεχνούμε και τις βαλκανικές χώρες, δηλαδή την Βουλγαρία, τη Ρουμανία, που η επισκεψιμότητά τους, τη Σερβία, που η επισκεψιμότητά τους στη θερινή περίοδο είναι μεγάλη. Καταρχήν, επειδή υπάρχουν εξοχικές κατοικίες στην περιοχή μας και αυτός είναι ο τουρισμός που κυρίως έρχεται στον τόπο μας, πέρα από την επισκεψιμότητα της μίας ημέρας, την ημερήσια, από εκεί και πέρα πιστεύω ότι σίγουρα οι τουρίστες μας και οι επισκέπτες στην περιοχή μας που έχουν δεύτερη κατοικία θα έρθουν. Οπότε εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να παρέχουμε τις ανάλογες υπηρεσίες. Όπως επίσης είμαι σίγουρος και ακούγεται και μια τέτοια ανάλογη ανακοίνωση υπήρχε σε μια τηλεδιάσκεψη που είχαμε με τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Θεοχάρη,
ο οποίος δήλωσε ότι όντως υπάρχει μια πολύ καλή επαφή με την γείτονα χώρα, την Βουλγαρία, που όπως γνωρίζουμε οι περισσότεροι, η επισκεψιμότητά τους στην περιοχή μας και ιδιαίτερα στο Παγκαίο είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και θεωρώ ότι επειδή και η Βουλγαρία ήταν μια χώρα η οποία αντιμετώπισε την περίοδο αυτή της υγειονομικής κρίσης πολύ συνετά και με αποτελέσματα ανάλογα με την χώρα μας και πολλές άλλες βαλκανικές χώρες έχουν κινηθεί ανάλογα, είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε μεγάλη συρροή επισκεπτών και τουριστών τόσο από τον ελλαδικό χώρο όσο και από τις βαλκανικές χώρες, οι οποίες θεωρώ ότι φτάνουν πραγματικά ώστε να έχουμε μια καλοκαιρινή περίοδο η οποία πραγματικά θα κρατήσει την περιοχή μας σε μια βιωσιμότητα που θα βοηθήσει την τοπική οικονομία, την οικονομία του Παγκαίου, την οικονομία του Νομού Καβαλάς, αλλά και την περιφέρεια, συνσφέροντας βέβαια και στην οικονομία της χώρας μας. Μάλιστα. Εμείς γι' αυτό τον λόγο από πολύ νωρίς, πέρα από τις οποίες αναλάβαμε και εσύ για την τουριστική του Δήμου μας, οι οποίες έγιναν από πάρα πολύ, σε επαναλαμβάνω, πολύ νωρίς, από το προηγούμενο έτος και συνεχίστηκαν και μέσα στο 2020, έγιναν προσπάθειες για την προβολή μας, τόσο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τους τηλεοπτικούς σταθμούς, τα κανάλια κλπ, όσο και από τις επισκέψεις μας σε διάφορες εκθέσεις που έγιναν πρώτης υγειονομικής κρίσης, πρώτης εμφάνισης του κορονοϊού. Άρα μπορούμε να δηλώνουμε έτοιμοι όσον αφορά το κομμάτι και της τουριστικής προβολής αλλά και της παροχής υπηρεσιών προς τους επισκέπτες της περιοχής μας και στους συντημότες μας βέβαια. Γι' αυτό μπορούμε να δηλώνουμε έτοιμοι με παρεμβάσεις πολλές και ουσιαστικές που έγιναν και συνεχίζονται να γίνουν στο κομμάτι της υπηρεσίας σύνδρευσης, στο κομμάτι της υπηρεσίας της αποχέτευσης και βέβαια στην καθαριότητα που ο Δήμος λειτουργήσε όλο αυτό το διάστημα, παρά τις άδειες που είχαμε ειδικού σκοπού από πάρα πολύ προσωπικό. Ωστόσο, καταφέραμε να κρατούμε τον Δήμο μας καθαρό, υποδειγματικά καθαρό, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, επίσης προσπαθώντας να διατηρήσουμε σε καλύτερο δυνατόν επίπεδο και στον κομμάτι του ευπρεπισμού του πρασίνου και των κοινοχρήστων χώρων. Ήδη από την Τετάρτη έχουμε σύμβαση και θα ξεκινήσουμε τον καθαρισμό με ειδικά μηχανήματα όλου του παραλιακού μετόπου του Δήμου μας, ξεκινώντας βέβαια από τους χώρους των υγειονομικών καταστημάτων, και θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά στους πληγέντες επαγγελματίες, περιμένοντας βέβαια την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία εκτιμούμε ότι μέχρι την Τετάρτη θα ανακοινωθεί από την κυβέρνηση και η οποία θα υλοποιηθεί εις το έπακρον, διότι έχουμε ετοιμότητα και δεν μας ενδιαφέρει φυσικά η κερδοσκοπία ή μια πολιτική η οποία θα προχωρήσει σε οικονομική αφέμαξη των, φυσικά σε μια τέτοια ιδιαίτερη χρονιά όπως αυτήνη των καταστηματαρχών, των επαγγελματιών της περιοχής. Θα είμαστε στο πλάι μας, θα προσπαθήσουμε να παρέχουμε όσο το δυνατόν περισσότερους χώρους για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι θα δημιουργήσουμε πρόβλημα στην διέλευση των πεζών και ιδιαίτερα των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες. Και παράλληλα θα προσπαθήσουμε να απομειώσουμε όσο γίνεται περισσότερο το κόστος που θα έχουν οι καταστηματάρχες. Σας έστειλε για το θέμα αυτό και σχετική επιστολή ο βουλευτής, ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης, έτσι. Ναι, και ο κύριος Λαζαρίδης, και ήταν και θέμα εισήγησής μου στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, όπου το κομμάτι που αφορά τον Αιγιαλό ζητήσαμε και εγώ προσωπικά ζήτησα από την ΚΕΔΕ να μεταβιβαστεί προς την πολιτεία, ώστε οι καταστηματάρχες φέτος που θα κάνουν χρήση του Αιγιαλού να μην πληρώσουν καθόλου τέλη προς την πολιτεία. Αν πληρώσουν κάτι ελάχιστο, ωστόσο θεωρώ ότι θα είναι αυτό το οποίο θα έρθει στον Δήμο προκειμένου να διατηρήσουμε όσο γίνεται περισσότερο καθαρές τις παραλίες μας. Από εκεί και πέρα το λογικό είναι η ΕΤΑΤ να μην διεκδικήσει πόρους, να μην διεκδικήσει τέλη από τους συμπολίτες μας, από τους επαγγελματίες, ως ένα αντικίνητρο για να μπορέσουν οι άνθρωποι να απλωθούν στο σημείο εκείνο
που και εκείνοι θα παρέχουν υπηρεσίες με ασφάλεια υγιεινής στους συμπολίτες μας, αλλά και παράλληλα θα δοθεί και η δυνατότητα να παρέχουμε ανάλογες υπηρεσίες καθαριότητας και εμείς σε όλο το παραλιακό μέτωπο, που ο Δήμος Παγκαίου έχει μια ακτογραμμή που αγγίζει περίπου τα 65 χιλιόμετρα, στα οποία εμείς φέτος έχουμε την ευθύνη να έχουμε όλο αυτό το παραλιακό μέτωπο καθαρό. Ο κόσμος θα είναι ακόμη περισσότερο απλωμένος σε όλη την παραλιακή ζώνη, σε μια παραλιακή ζώνη με τόσες γαλάζιες σημαίες, όπου πρέπει να προστατεύσουμε και να βοηθήσουμε για την ασφάλεια, αλλά και να διατηρήσουμε τον χώρο καθαρό. Γι' αυτό και ξεκινάμε για την καθαριότητα των ακτών με μηχανοκίνητα μέσα και συνεχίζουμε βέβαια με το προσωπικό, το οποίο δυστυχώς είναι λίγο, ευελπιστώντας ότι μέσα στη θερινή περίοδο θα μπορέσουμε να προσλάβουμε και προσωπικό μέσω του ΟΑΕΔ αυτά τα οκτάμινα που συζητούνται, έτσι να παρέχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες για να μπορέσουμε να περάσει ο Δήμος Παγκαίου, γιατί ο Δήμος μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα, όσο γίνεται ανώδυνα μέσα από αυτή την υγειονομική που εξελίσσεται σε οικονομική κρίση και δυστυχώς οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης θα είναι ιδιαίτερα. Μάλιστα. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο στούντιο, βέβαια, ούτως ή άλλως τελείωσε πλέον και η καραντίνα, για να σας ευχηθούμε τα καλή σεζόν και να δούμε τις λεπτομέρειες σε μια εκπομπή που θα έρθετε από το στούντιο. Να είστε καλά, καλό βράδυ και περαστικά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Πήραμε λοιπόν την γεύση και από το Παγκαίο, γιατί εγώ θα έχουμε και από τη Θάσο εκεί, άλλωστε είναι και η ναυαρχίδα του τουρισμού και εκεί θα φανεί ο τζίρος. Το ταμείο γίνεται. Είναι ευχάριστη η συγκρατημένη αισιοδοξία που εξέφρασε. Είναι αυτά που είπε ο Δήμαρχος, είναι φυσιολογικά, διότι τι είπε, τα Βαλκάνια πήγαν καλά, οι Βαλκάνια είναι οι κύριοι πελάτες μας, κατά 80% θα κατεβούν τα Βαλκάνια. Το να πέσεις τώρα φέτος 20%. Το θέμα είναι το κατά πόσο θα ισχύσουν αυτά που διάβασα σήμερα σε μία συνδιάσκεψη της ΟΝΕΔ. Ο κύριος Θεοχάρης ουσιαστικά αναφέρθηκε σε κάποια πρωτόκολλα ή μέτρα τα οποία πρόκειται να ληφθούν. Θα τα δούμε, γιατί ακόμα δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Σίγουρα δεν έχουν οριστικοποιηθεί και δημιουργούν και απορίες κιόλας. Ναι, το λέω. Ας δούμε πρώτα-πρώτα πότε θα ξεκινήσει η τουριστική σεζόν. Σωστό. Διότι στο Δήμο Παγκαίου κυρίως τα έσοδα προέρχονται από την εστίαση. Δεν υπάρχουν μεγάλες τουριστικές μονάδες. Αλλά τα έσοδα προέρχονται από την εστίαση από ανθρώπους Βαλκάνιους. Μέχρι στιγμής, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Οι οποίοι έρχονται οδικά. Οι οποίοι έρχονται οδικά σε σύνορα κλειστά αυτή τη στιγμή. Μια χαρά περνάνε. Και έχω βρει πέρασμα να περνάνε. Εντάξει, τώρα αυτοί που περνάνε δεν φτάνουν να καλύψουν και τα θέματα. Και δεν ελέγχονται. Εκεί είναι το θέμα. Πλέον. Καλά, αυτό συμβαίνει σε όλα τα σύνορα. Παιδιά, και πάνω στον Εύρο το ίδιο πράγμα συμβαίνει. Εντάξει, είναι ένα πράγμα το οποίο. Ναι, επειδή μιλάω με ειδικές συνθήκες. Λέω, Γιώργο, το εξής, ότι πρώτα-πρώτα πρέπει να δούμε την τουριστική περίοδο. Και αν δεν είναι τόσο πολύ έντονο το πρόβλημα στο Παγκαίο. Το Ιούλιο-Σεπτέμβριο. Ιούλιο-Σεπτέμβριο. Στο Ιούλιο-Σεπτέμβριο όμως θα πρέπει επίσης να δούμε ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτήν την τουριστική περίοδο. Διότι αν πάμε στη Θάσο, φαντάζομαι ότι έχετε επαφή με τον. Τώρα σε λίγο θα την ακούσουμε. Άρα λοιπόν, ας μας τα πει ο Δήμαρχος, να μην τα λέω εγώ. Να όψη εργασίας ή τουριστών, εννοείται. Τουριστών, τουριστικών καταλυμάτων, μαγαζιών, εστίαση τα οποία θα ανοίξουν ή δεν θα ανοίξουν. Περίπου το 50 με 60% των τουριστικών μονάδων δεν θα λειτουργήσουν. Άρα λοιπόν, εάν το 50-60% των τουριστικών μονάδων, τότε αφήνει απ' έξω από τις σκέψεις που έχει κάνει ο Δήμαρχος όσον αφορά τα αποτελέσματα. Δηλαδή θέλω να πω. Αυτό λέω, ότι επειδή στο Δήμο Παγκαίου είναι κυρίως τουριστικά έσοδα από την εστίαση και όχι από μεγάλες τουριστικές μονάδες. Ναι, όπως παραδείγματος χάρη είναι στη Θάσο. Το βασικό εκείνο που κερδίζουν στο Παγκαίο, συμφωνούμε. Μονάδες, οι οποίες λειτουργούν και με πολύ περιορισμένο προσωπικό. Οπότε σωστά. Είναι πολύ πιο πιθανό να ανοίξουν πολύ περισσότερες από αυτές. Συμφωνούμε απόλυτα, αλλά νομίζω ότι το κέρδος δεν είναι οι μονάδες οι τουριστικές ή η εστίαση, όσο οι άνθρωποι, οι τουρίστες τοπιών των τουριστών που έρχονται. Και έχει δίκιο ο Δήμαρχος, είναι εσωτερικός τουρισμός και Βαλκάνια, εν αντιθέσει με τη Θάσο, παραδείγματος χάρη, που. Βλέπετε ότι οι ακυρώσεις έρχονται μία μετά την άλλη, μέχρι τέλος Ιουνίου, νομίζω τώρα. Εκεί θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε πώς θα εξελιχθεί γενικά οι οδηγίες που θα δοθούν. Πάμε λοιπόν στη Θάσο, που είναι η ναυαρχίδα. Η Θάσο, που ο κύριος Γιώργος Φραγκιόγλου είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μελητηρίου, έχει την ευθύνη του τουρισμού. Πολύ έμπειρος, πολλά χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες. Έχει περάσει κρίσεις, δυσκολίες. Και θυμάται έστω και αμυδρά τις εποχές που οι τουρίστες ήταν ελάχιστοι. Ιούλιο και μέχρι τις 15 Αυγούστου, 35 μέρες, πώς έγινε η επιμήκυση της περίοδου. Προχθές είδα ένα ντοκιμαντέρ του 1964,
που έλεγε ότι φέτος θα έχουμε μια καλή τουριστική σεζόν, θα έρθουν στην Ελλάδα περίπου 500,000 τουρίστες. Ένας τεράστιος αριθμός για το 1964. Βλέπουμε όμως ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει, οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές και πλέον μιλάμε για πολλά πολλά εκατομμύρια. Καλησπέρα Γιώργο Φραγκιόγλου από την Καβάλα. Γεια σου Γιάννη. Σε σένα και στους παρεμβρισκόμενους. Καλησπέρα για μας. Το νησί της Θάσου το αφήσαμε τελευταίο γιατί εκείνη είναι αυαρχίδα, έτσι. Να αλλάξει παρακαλώ και ο τίτλος. Δεν έχουμε γιορτή της Ευρώπης, έχουμε γιορτή της Θάσου, είναι ο τουρισμός της Θάσου. Να αλλάξουμε και τον τίτλο. Θέλουμε λοιπόν για τον τουρισμό, ποιες είναι οι προβλέψεις, ποια είναι τα στοιχεία που έχετε από ακυρώσεις κτλ. Και σε τι ποσοστό πιστεύετε. Ακούσατε τον Δήμαρχο Παγκαίου, ο οποίος είπε ότι σε σχέση με τα Βαλκάνια δεν έχουμε σοβαρές διαφοροποιήσεις σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή περίπου θα είμαστε στα ίδια, με μια μικρή πτώση ενδεχομένως. Ναι. Κοιτάξτε, η Θάσος οπωσδήποτε είναι σε διαφορετική, έχει διαφορετικό μέγεθος και επίσης όσον αφορά το μοσαϊκό των τουριστών το οποίο έχουμε εμείς. Δηλαδή θέλω να πω ότι εκτός από τα Βαλκάνια εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, γι' αυτό και έχει γίνει και η επιμήκυση σεζόν με τις δυτικές αγορές όπως είναι η Αγγλία, η Γερμανία, οι σκανδιναβικές χώρες και οπωσδήποτε είμαστε σε άλλο επίπεδο. Αλλά οπωσδήποτε και εμείς φέτος, με όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία έχουμε, θα δώσουμε πάρα πολύ μεγάλο βάρος, διότι το νησί έχει δυναμική όσον αφορά τις βαλκανικές χώρες, που παίρνουν ένα μεγάλο κομμάτι, πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι από τον τουρισμό το δικό μας. Αφενός και αφετέρου ότι δουλεύουμε σε άλλο επίπεδο όσον αφορά την περίπτωση που προαναφέρθηκε ο Δήμαρχος. Εμείς δηλαδή έχουμε τουριστικά γραφεία από Σερβία, Ρουμανία και Βουλγαρία μπορώ να πω, τα οποία δουλεύουν με άλλη βάση. Δηλαδή δουλεύουν με μια βάση 130-140 ημερών σε καραντί, που σημαίνει δηλαδή έρχονται, αγοράζουν γίνεται η συμφωνία με τα κρεβάτια, τα αγοράζουν και τα πουλάνε. Οπότε εμείς είμαστε σε μια άλλη βάση. Αυτή η βάση οπωσδήποτε τώρα έχει καταργηθεί. Λόγω του ότι έχουμε χάσει εμείς τώρα κανονικά από την Πέμπτη αυτή, θα δεχόμασταν τους πρώτους Ρουμάνους, τα πρώτα Ρουμάνικα γκρουπ, τα οποία ξεκινάνε γύρω στις 15, μεταξύ 10 και 15 Μαΐου. Αυτό το κομμάτι έχει τελειώσει. Μάιος, Ιούνιος, από ό,τι φαίνονται τα πράγματα, εμείς θα ξεκινήσουμε την 1η Ιουλίου η σεζόν θα ξεκινήσει. Και αυτό επιβεβαιώνεται από τη συμφωνία η οποία έγινε μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας, η οποία έγινε προχθές και επιβιώθηκε σήμερα. Θα ανοίξουν τα σύνορα την 1η Ιουλίου, από την 1η Ιουλίου δηλαδή, θα μπορούν τουρίστες χωρίς καραντίνα να έρχονται στην Ελλάδα για 15 ημέρες. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό και είναι μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης, η οποία το χειρίστηκαν, διότι μέχρι τώρα οι Βρυξέλλες δεν έχουν αναλάβει ευθύνη, δεν έχουν πάρει τα κάστανα από τη φωτιά να δώσουν οδηγίες και έχουν αφήσει την περίπτωση αυτή σε βάση τα κράτη, δηλαδή μεταξύ τους, τα κράτη μεταξύ τους να τα βρούνε. Εμείς αυτή τη στιγμή το θετικό είναι αυτό που σας είπα με την Βουλγαρία, ότι έχει υπογραφεί αυτή η σχέση και θα λειτουργήσει. Οπότε να πούμε μετά, εφόσον θα ανοίξει με αυτά τα σύνορα, θα ανοίξουν και τα άλλα και της Ρουμανίας κατ' επέκταση και της Σερβίας. Μάλιστα. Πάνως είστε συγκρατημένοι αισιόδοξοι. Αντιλαμβάνομαι από το περίγραμμα των όσων είπατε, υπάρχει αυτή η συγκρατημένη αισιοδοξία ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο μαύρα. Κοιτάξτε, φαίνονται τα πράγματα ενώ είναι περίπλοκα από την αρχή, με διασκέψεις που γίνονται και με πιέσεις πάνε να ομαλοποιηθούν. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όσον αφορά το θέμα της ασφάλειας, της υγιεινής δηλαδή των τουριστών, θα βρεθεί η λύση και θα γίνει πιο εύκολη. Πιο εύκολη και σε αυτό το θέμα, εμείς το περασμένο Σάββατο είχαμε εδώ πέρα στη Θάσο
ήρθε ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού, ο Θανάης Τσόνης, και είχαμε μία διάσκεψη, έγινε στον χώρο του επιμελητηρίου, με τον Δήμαρχο της Στάσου, με τον Οργανισμό Τουρισμού και λάβαμε ορισμένες αποφάσεις. Και αυτό το πρώτο το οποίο μέλημά μας είναι, και είναι πάρα πολύ λεπτό το σημείο αυτό, πρέπει να προσέξουμε σαν κόροι οφθαλμού να μην έχουμε κρούσματα. Υπάρχουν διάφορες σκέψεις από ό,τι γνωρίζετε. Υπάρχει μία σκέψη να μπει κάποιο μηχάνημα με πρόταση του κυρίου Πασχαλίδη που είχε γίνει την περασμένη εβδομάδα, το οποίο θα γίνεται ο έλεγχος, αλλά υπάρχει και το άλλο το οποίο είναι τώρα τελευταίο, αυτό των 72 ωρών, δηλαδή θα γίνεται η εξέταση στη χώρα του καθενός για 72 ώρες. Οπότε εκεί προσπαθούμε να βρεθούν λύσεις και λύσεις να έχουν και απλοποίηση. Βέβαια, όσον αφορά τώρα την λειτουργία ξενοδοχείων και εστιατορίων, όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος προηγουμένως, ειδικά στην εστίαση, εκεί υπάρχουν ορισμένες δυσκολίες, οπωσδήποτε, αλλά πιστεύω με την πάροδο του χρόνου και με το γεγονός ότι πάμε πάρα πολύ καλά και είμαστε το νούμερο ένα στον κόσμο, νομίζω, σαν υπόδειγμα, σαν χώρα και νούμερο ένα προορισμός, νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε και σε αυτόν τον τομέα, όσο δύσκολος και αν είναι αυτός. Μάλιστα. Κάτι να ρωτήσω ο Ανδρέας ο Καραγιώργης. Κύριε Φραγιόγλου, καλησπέρα. Γεια σας. Να ρωτήσω το εξής. Με τους Έλληνες τουρίστες, τι έχετε ως σκοπό να κάνετε ή τι εικόνα έχετε, εν πάση περιπτώσει, να αφορά κάποιες πιθανές κρατήσεις από Ιούλιο μέχρι και Σεπτέμβριο? Ναι. Στον τουρισμό, ξέρετε, κανένας δεν περισσεύει. Και τους Έλληνες τουρίστες τους θέλουμε κάθε χρόνο. Βέβαια, εδώ θα υπάρξουν κάποια με την περιφέρεια, με τον επιφυλάχη τον κύριο Τσόνη, έγινε μια συζήτηση όσον αφορά βάουτσερ κτλ. Τα οποία επεξεργάζονται. Και έχουμε συμφωνήσει ότι περιμένουμε στις 18 του μηνός που θα έχουμε τις τελικές αποφάσεις, τις οποίες θα πάρει η πολιτεία και ανάλογα θα δράσουμε. Μάλιστα. Όχι, αν έχει κάποια γενική εικόνα. Γεια σας, κύριε Φραγκιόγλου, κύριε Γιώργος. Αν έχει κάποια γενική εικόνα από τις τουριστικές μονάδες που σκέφτονται να ανοίξουν ή όχι. Εγώ πιστεύω ότι θα ανοίξουν όλες οι μονάδες. Έτσι πιστεύω. Θα υπάρχουν όμως κάποιες μονάδες καραντίνα, λέει, θα είναι, θα τις έχει το κράτος. Ανατουριστική περιοχή. Ένα ξενοδοχείο να έχει. Αυτό είναι μία πρόταση από τον Περιφερειάρχη των Κυκλάδων που έγινε, ότι σε κάθε μέρος πρέπει να υπάρχει, σε κάθε νησί, πρέπει να υπάρχει ένα ξενοδοχείο το οποίο θα είναι ενοικιασμένο από την περιφέρεια και θα έχει μόνο ανθρώπους οι οποίοι έχουν τον ιό. Να ρωτήσω κάτι τώρα, μια που σας έχουμε κιόλας εδώ. Αν πούμε ότι ισχύει αυτό το μέτρο και διαπιστώνεται ότι υπάρχει κάποιος φορέας του ιού σε ένα ξενοδοχείο και κάνει διακοπές ο άνθρωπος και μεταφέρεται στο ξενοδοχείο καραντίνας, το ξενοδοχείο από το οποίο προέρχεται, σε τι μέτρα θα πρέπει να μπει? Όχι, δεν θα έχει καμία σχέση. Και αν υπάρχουν εκεί και άλλοι τους οποίους έχει κολλήσει? Τώρα, αν να ζήσουμε. Αυτό λέμε, δημιουργούνται αν πάρα πολλά προβλήματα. Μετά να το βάλουμε φωτιά. Ό,τι κάνει στην Τουρκία που κάνει τα φυλάκια. Ο κύριος Καρδαλιάς τώρα, για να το διακομωδήσουμε και λίγο, θα σας έλεγε θα πρέπει να κλείσει για 14 ημέρες. Εγώ πιστεύω να μην βάζουμε εικασίες. Θα περιμένουμε μέχρι τις 18 του μηνός. Έτσι που θα έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα με την άλλη Δευτέρα. Ευχή όλων είναι να πάνε όλα καλά και να δουλέψει ακριβώς, ο κόσμος. Ακριβώς. Εμείς είπαμε σαν νησί, σαν κόροι οφθαλμού, θα κοιτάξουμε το θέμα αυτό. Όπου και ο Δήμαρχος Στάσου, το Σάββατο που είχαμε βρεθεί, αποφασίσαμε να γίνει μια ομάδα κρούσης, μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή, μάλλον από σήμερα ξεκίνησαν οι διαδικασίες, να συγκροτηθεί και να έχουμε να δίνουμε άμεση λύση στο πρόβλημα αυτό. Μάλιστα. Όλα δηλαδή είναι σε διαδικασίες. Κλείνοντας, εγώ να πω το εξής, ότι πριν από περίπου 1,5 μήνα κάναμε εδώ μια εκπομπή με όλους τους παράγοντες του τουρισμού. Ήρθε ο Γιώργος Φραγκιόγλου, το επιμελητήριο, ήρθε ο Τσόνης σας αντιπεριφερειάρχης, ήρθε ο πρόεδρος του ξενοδόχων Θάσου, ο Παρασχούδης ο Πάρης, ήρθε ο Αντώνης ο Μιτζάλης της Καβάλας. Και κάναμε έναν προγραμματισμό μέχρι το Σεπτέμβριο, καταθέτοντας ο καθένας σε απόψη του τι πρόκειται να γίνει. Και το συμπέρασμα που είχαμε πει τότε, ότι ο τουρισμός είναι κάτι τόσο ευαίσθητο, που μέσα σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα
πόσα πράγματα έχουν ανατραπεί από αυτά που λέγαμε εκείνο το βράδυ, έτσι. Εδώ. Έτσι. Θα το περιμέναμε τέτοιες κουβέντες να γίνουν σε δύο μήνες. Υπόψη, αν θυμάστε, κύριε Χατζημανόλη, Γιάννη, αν θυμάστε, ναι, με τον αντιπεριφερειάρχη τον Τζόνι ήμασταν στο Ισραήλ. Και θα πηγαίνατε στην έκθεση του Βερολίνου. Και, ναι, και ετοιμαζόμασταν για την έκθεση του Βερολίνου, ακριβώς. Όπου ανατράπηκαν όλα. Ναι, σας ρώτησα ποιο είναι το πρόγραμμά σας και μου λέτε θα πάμε στην έκθεση τώρα, ετοιμαζόμαστε κτλ. Σας ρώτησα αν θα γίνει, μου λέτε δεν υπάρχει λόγος γιατί να μην γίνει η έκθεση. Ακριβώς. Και δηλαδή βλέπουμε μια ανατροπή μέσα σε ένα πολύ μικρό διάστημα, έτσι. Έτσι. Και από ό,τι βλέπω εδώ ήμασταν η εκπομπή Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου. Δηλαδή δεν μιλάμε ακριβώς για δύο μήνες και κάτι μέρες. Και περίπου σε 10 μέρες θα πηγαίναμε στο Βερολίνο, ναι, όπου είναι η έκθεση του Βερολίνου. Εκεί παίρνουμε τα μηνύματα το πώς θα πάει το καλοκαίρι ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν. Ξέρετε, με το που ανοίγει η εστίαση 1η Ιουνίου, αν αρχίσουν να πολλαπλασιάζονται τα κρούσματα, πιθανόν και η συζήτηση που κάνουμε τώρα να μην έχει καμία απολύτως βάση. Να μην πάμε στο κακό σενάριο, θα πάμε στο καλό. Καλή σεζόν, εγώ θα ευχηθώ να πάρουν όλα καλά στη Θάσο, στον Γιώργο τον Φραγκιόγλου και σε όλους εκεί τους επιχειρηματίες, σε όλους τους ανθρώπους που έχουν τις αγωνίες, διότι η Θάσος δεν ζει πολλούς μήνες, περιμένει αυτό το διάστημα για να μπορέσει να επιβιώσει το χειμώνα και μαζί με τη Θάσο επιβιώνει και η Καβάλα. Καλό βράδυ. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Όλη η περιφέρεια. Και όλη η περιφέρεια. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Βάλαμε πολλά θέματα στο τραπέζι, γι' αυτό δεν τις ευθυμίσεις. Θα τα μαζέψουμε όλα. Θα μαζέψουμε τουρισμό, πρωτογενή, Ευρώπη και πετρέλαιο. Έχουμε τέσσερα θέματα. Δηλαδή θα έχετε από τέσσερις γρήγορες τοποθετήσεις στο δεύτερο μέρος. Κοίταξε, για να κερδίσουμε όλα τον χρόνο, εμείς απαντάμε με τον ίδιο τρόπο. Άρα λοιπόν θα απαντήσει 2-1, 2-2. Θα το πάμε 2-2. Αρνούμε, διαφωνώ. Διαφωνείς. Λοιπόν, μετά τις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος εκπομπής με τον κύριο Αντρέα Καραγιώργη, περιφερειακό σύμβουλο, εντεταλμένο σύμβουλο στον πρωτογενή τομέα, τον Γιώργο Τζακίρη, που συνεργάτησε εδώ στην εκπομπή και αρθρογράφος. Μίλησαμε βέβαια εμέσως για τον κορονοϊό, γι' αυτό και κρατάμε και τα δύο μέτρα από ό,τι βλέπετε. Τζακίρης είναι λίγο πιο μακριά από τα δύο μέτρα. Απολύμαση με την Eurosight, με τεχνολογία της NASA, σκοτώσαμε τα μικρόβια. Να ευχαριστούμε που μας δίδει αυτή τη δυνατότητα να μην έχουμε εδώ μικρόβια. Και βέβαια να πούμε και ότι οι πολίτες, τα ακούσαμε από τον Γιώργο τον Φραγκιόγλου που ήταν ο τελευταίος, ναι μεν λέμε, προβλέπουμε, προγραμματίζουμε, αλλά πάντα υπάρχει αίρεση υπό κανονικές συνθήκες και εφόσον, όπως είπε ο Γιώργο, δεν θα προκύψουν αυτά και εφόσον και αν. Ακούσαμε από το ΡΙΑΤ στο ξεκίνημα τι γίνεται με το πετρέλαιο, μας ενδιαφέρει ένα ιδιαίτερα φλέγον θέμα, με τον Μιχάλη Αγγελόπουλο της Ευρώπης και ο Φίλιππος Αναστασιάδης, ο Δήμαρχος Παγκαίου, με τον Γιώργο Φραγκιόγλου, μας βάλανε στο κλίμα του τουρισμού, Αντρέα. Ξεκινάω με αυτό, διότι είτε το θέλουμε είτε όχι, η πρώτη αγωνία που έχουμε για το ΑΕΠ της χώρας, μιλάμε και για την περιοχή μας, για τη βιωσιμότητα το επόμενο διάστημα, είναι ο τουρισμός, έτσι. Είναι βαριά βιομηχανία μας. Γιάννη, είναι αλήθεια αυτό και βεβαίως επειδή ακριβώς δεν έχουμε αναπτύξει τον πρωτογενή τομέα, δεν έχουμε τις επενδύσεις εκείνες που θα έπρεπε να είχαμε, άρα ο τουρισμός αποτελεί όντως την αυαρχίδα της περιφερειάς μας. Ο τουρισμός και ο πρωτογενής τομέας, αυτά είναι ουσιαστικά τα δύο μεγάλα κομμάτια τα οποία δίνουν την όθηση που πρέπει να δώσουν όσο μπορούν να τη δώσουν. Έχω κάποιες ενστάσεις από αυτών που ακούστηκαν από την πλευρά του κ. Φραγκιόγλου, γιατί η δική μου πληροφόρηση είναι πρωτίστως ότι κάποιες πολύ μεγάλες μονάδες, αρκετές εξ αυτών, δεν θέλω να αναφέρω νούμερο, έχω συγκεκριμένο νούμερο, δεν θέλω να το αναφέρω, δεν θα ανοίξουν καν. Και δεν θα ανοίξουν καν, ελέω, των αναγκών ή αν θέλετε των ιδιαιτεροτήτων που επισύει μια τέτοια πανδημία, με όλα αυτά τα κλεισίματα στο 50% των δωματίων, την ημέρα του check-in με check-out, μια μέρα κενό, τον τρόπο που μπορεί κανείς στο λόμπι να καθίσει, να πιει, να φάει κάτι, είναι η πισίνα με τον τρόπο που πρέπει να χειρίζεται, στην θάλασσα οι αποστάσεις και βεβαίως το προσωπικό το οποίο έχει, και τελικώς καταλήγουν αυτές οι μεγάλες μονάδες ότι δεν τους συμφέρει οικονομικά να μπουν σε ένα τέτοιο πλάνο και είναι πολύ προτιμότερο να μην ανοίξουν καθόλου. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε, αντί για 4 μήνες τουρισμό, θα έχουμε 2. Δεν ξέρουμε τους ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν, γιατί έκανα την ερώτηση για τους Έλληνες, διότι εγώ πιστεύω ότι αν οι Έλληνες καταφέρουν
να μπουν σε αυτό το παιχνίδι, γιατί μην ξεχνάτε ότι ο κορονοϊός δεν έφερε μόνο προβλήματα καθημερινότητας, έφερε και προβλήματα οικονομικά. Μια νέα γενιά ανέργων η οποία έρχεται, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν δουλεύουν και άρα λοιπόν δεν ξέρω κατά πόσον θα έχουν την δυνατότητα να κάνουν τέτοιου είδους τιμές, τέτοιου είδους διακοπές, δεν ξέρω τις τιμές που θα υπάρχουν στα ξενοδοχεία και βεβαίως δεν ξέρω και τι κίνηση μπορεί να γίνει στους χώρους εστίασης που είναι ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Το συζητούσαμε και off the record τώρα έξω στο διάλειμμα. Ο Γιώργος είπε πάρα πολύ σωστά. Πού θα βρεθούν οι χώροι για να μπορέσουν να φάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Μιλούσε για το Δήμο Παγκαίου, το ίδιο πράγμα ισχύει και για τη Θάσο. Είναι πρόβλημα. Με τις αποστάσεις δηλαδή, αν απλώσει τόσο. Εκεί που υπάρχει χώρος θα απλώσει και δεν θα έχουμε θέμα. Εκεί που δεν υπάρχει χώρος είναι θέμα. Και δεν μπορείς να πεις ότι πρέπει να στηριχτούμε μόνο στα καταστήματα εστίασης που έχουν την ευτυχία, εντός εισαγωγικών η λέξη ευτυχία, να έχουν μεγάλα μαγαζιά ή μεγάλους χώρους παραθλάσσεως. Υπάρχουν και άλλα μαγαζιά τα οποία είναι πάρα πολύ μικρά, πάρα πολύ στενά και τα οποία έχουν πρόβλημα. Άρα λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα συνολικό παιχνίδι το οποίο θα εξαρτηθεί, κατά τη δική μου εκτίμηση, από τις 18 του μηνός και μετά και για τις επόμενες 15 μέρες. Τις επόμενες 15 μέρες, μιλώντας για τη δική μας περιφέρεια, όπου τα συγκεκριμένα προβλήματα του κορονοϊού είναι στοχευμένα, ξέρουμε που βρίσκονται, ας πούμε στο νομό Ξάνθης, έτσι. Η Ξάνθη έχει πρόβλημα. Είναι ο νομός με τα περισσότερα θύματα, με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρόβλημα. Η Ροδόπη δεν έχει, η Καβάλα δεν έχει, η Δράμα έχει ένα. Ωστόσο πρέπει να δούμε. Ο Εύρος. Ο Εύρος έχει 2-3 μου φαίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα μπορέσει να εξελιχθεί αυτό το πράγμα. Γιατί 15 μέρες μόλις ανοίξουν τα σύνορα μεταξύ των νομών. Δεν θα έχουμε κανένα θα πρόβλημα. Ανοίξει κανονικά η Καβάλα με την Ξάνθη, η Ροδόπη με την Ξάνθη, γιατί η Ξάνθη, όπως είπαμε, είναι μια ιδιάουσα περίπτωση. Η Ξάνθη είναι μια ιδιάουσα περίπτωση. Ορίστε. Μετακινήσεις μεταξύ νομών, μετά την όμως και για την Ξάνθη αυτό. Παιδιά, να σας πω κάτι. Το συζητούσαμε προχθές στην περιφέρεια. Ρωτώ το εξής. Ξέρετε πόσοι καβαλιώτες δουλεύουν στην Ξάνθη? Στη βιομηχανική περιοχή. Ξέρετε πόσοι δουλεύουν? Αυτοί όλοι οι άνθρωποι σε όλη αυτή τη διμηνία είχαν το δικαίωμα να μετακινούνται στη δουλειά τους. Σωστά. Βέβαια, δόξα τω Θεώ, δεν υπήρξαν συμπτώματα για την Καβάλα. Έτσι, διότι εμείς μη έχοντας σύμπτωμα σημαίνει ότι όλοι αυτοί δεν ήταν εν δυνάμει άρρωστοι άνθρωποι, άρα λοιπόν είναι καλά. Ανοίγοντας λοιπόν την περιοχή Καβάλας και Ξάνθης, ή Ξάνθης και Ροδόπης, αν θέλετε, ή Ξάνθης και Δράμας, όπως θέλετε, σε όλη την περιφέρεια, αμέσως δημιουργούνται θέματα, τα οποία θέματα τις πρώτες 15 μέρες από το άνοιγμα δεν θα τα νιώσουμε καθόλου. Διότι μπορεί να μην νοσήσει κανείς. Μετά το 15ήμερο θα δούμε. Ξέρετε τι σημαίνει μετά το 15ήμερο? Στο οποίο ανήκει η εστίαση. Στο οποίο ανήκει και η εστίαση, ακριβώς. Ξέρετε τι σημαίνει, φτάσαμε 1η Ιουνίου. Αν λοιπόν στην 1η Ιουνίου τα πράγματα είναι καλά, τότε πιθανώς να έχουμε καλά αποτελέσματα. Εάν όμως τύχει να έχουμε μία άνοδο του φαινόμενου, τότε πιθανώς να ξαναγυρίσουμε πίσω. Η αλήθεια είναι πάντως ότι δεν διαγράφεται ευχάριστο το μέλλον για την περιφέρεια μας, για τον τουρισμό, για τη φετινή χρονιά και βεβαίως πολύ περισσότερο για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι ζουν από την εστίαση, από τον τουριστικό τομέα και δεν είναι μόνο η εστίαση, είναι τα ξενοδοχεία, είναι τα μαγαζιά, είναι τα snack bar, είναι τα ferry boats, είναι χιλιάδες άνθρωποι, τα καφέ. Όλοι αυτοί λοιπόν πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουν να επιβιώσουν, γιατί μην ξεχνάτε, ειδικά αν μιλάμε για τη Θάσο, οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν 3-4 μήνες για να μπορέσουν να επιβιώσουν μια ολόκληρη χρονιά. Σωστά. Άρα λοιπόν, εάν είναι να δουλέψεις για να βγάλεις μόνο τα έξοδά σου χωρίς να κερδίσεις, η σκέψη που κάνουν και την έχω ακούσει από πάρα πολλούς στάσιους είναι προτιμότερο να καθίσουμε σπίτι μας και να μην ανοίξουμε τις δουλειές μας. Αυτό είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει και στην περιφέρεια. Βέβαια, δεν μπορεί κανείς να κάνει κάποιες κινήσεις. Δεν μπορεί να κάνει κινήσεις γιατί πρέπει να περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη του ιού. Αλλά ωστόσο πρέπει να υπάρχουν εκείνα τα εναλλακτικά δρόμενα ή σκέψεις οι οποίες θα μας δώσουν μια πιθανή δίωδο, αν θέλει, σε κάποιο πιθανό πρόβλημα το οποίο μπορεί να έρθει. Και είναι προτιμότερο να σκεφτόμαστε αρνητικά, όπως κάνω εγώ αυτή τη στιγμή, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε μια τέτοια πιθανή αρνητική κατάσταση, παρά να σκεφτόμαστε μόνο θετικά, όπου όλα τα πράγματα θα είναι ευχάριστα. Μακάρι να εξελιχθούν θετικά και να μην στην οικονομία, η ψυχολογία παίζει μεγάλο ρόλο, έτσι. Δεν παίζει μόνο στην ψυχολογία, μόνο στην οικονομία, Βρεγιάννη. Συζητώντας και με τον εαυτό σου, αν θα δεις, δεν έχει αλλάξει η ψυχολογία σου με τόσο καιρό μέσα. Δεν έχει διαφοροποιηθεί ως άνθρωπος. Όλοι αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι μένοντας σπίτι τους, γιατί κάποιοι εξ αυτών σήμερα αντιληφθήκαμε, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου, σήμερα μετά από 2 μήνες αντιλήφθηκα τι σημαίνει για τους γυρεούς ανθρώπους να μένουν μόνοι τους στο σπίτι όλη την ημέρα. Θέλω να πω ότι. Έτσι δεν είναι. Ή όχι, και σήμερα αυτό το ζεις κάθε μέρα.
Εντάξει, ρε παιδί μου, το ζω κάθε μέρα. Τώρα εσύ αμέσως την παιχτή σου. Δεν χρειάζεται όλα να τα λέμε στον αέρα. Αλλά ωστόσο θέλω να πω ότι έχει αλλάξει γενικώς το κλίμα της ζωής μας. Και αυτό το κλίμα της ζωής μας δυστυχώς επηρεάζει αρνητικά, τουλάχιστον για την πρώτη χρονιά, όπου ακόμα είμαστε έολοι στις σκέψεις, να δούμε πώς θα βαδίσει. Τα σχολεία του ότι άνοιξαν, υπάρχουν διαφωνίες όμως, έτσι. Και εγώ διαφωνώ με τα σχολεία. Α, μην ανοίξει αυτό το θέμα τώρα. Θα διαφωνώ με τα σχολεία για τον απλό στο λόγο ότι πίστευα και πιστεύω και το έχω δηλώσει και δημοσίως. Αυτή είναι δική μου τοποθέτηση και φαντάζομαι και τη παράταξη, αφού έχω και τον Γιώργο εδώ δίπλα, νομίζω ότι δεν διαφωνεί καθόλου. Συμφωνώ, ξέρω. Ότι ναι, μεν για την Τρίτη Λυγίου θα μπορούσαν να γίνουν τα μαθήματα και αυτά εξ αποστάσεως όπως γινόταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, για να μην χαθεί μια ιδιαίτερη χρονιά για τα παιδιά τα οποία προσπαθήσανε. Αλλά από εκεί και μετά, εκ του περισσού, όλα τα υπόλοιπα. Δεν χρειαζόταν καν να μπούμε στη διαδικασία προβληματισμού με το να πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο και να βρίσκονται 15 παιδιά μέσα σε μια τάξη. Καθένα στιγμή σε 15 μέρες θα τελειώσει. Καλά, εγώ τώρα κατεβούμε στο Τελωνείο, 20 παιδιά να σπάνε τον άλλο. 20-30, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Όμως, εφόσον υπάρχει ένα κράτος το οποίο λειτουργεί, θα έπρεπε αυτό να το έχει αποφύγει. Εγώ δεν λέω ότι οι πολίτες έχουν δίκιο που κάθονται κάτω στο. Σήμερα, άμα θα δεις, κατέβηκα μια βόλτα με τη γυναίκα μου στην παραλία. Δεν μπορούσε να περπατήσει. Και τι να κάνουνε, δύο μήνες κλεισμένοι. Μα δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν σχολεία για 15 μέρες τώρα πια. Δηλαδή, δεν κερδίζεις τίποτα. Τίποτα δεν κερδίζεις. Αν κέρδιζες κάτι, θα ήμουν ασύμφωνος. Δεν κερδίζεις κάτι. Και από τη στιγμή που δεν κερδίζεις κάτι, περιττές και οι κάμερες στα σχολεία που υπάρχει αντίδραση, περιττό και η παρουσία των παιδιών στο σχολείο, είναι 15 μέρες. Το ίδιο πράγμα αντιμετωπίζω και ο Γιώργος το ξέρει πάρα πολύ καλά και με τα φροντιστήρια. Εγώ, ας πούμε, καλούμε τώρα, θεωρητικά καλούμε, γιατί δεν ξέρω για τα παιδιά του Δημοτικού, δεν έχει βγει τίποτα, να ανοίξω στις 14 του μηνός ή να δουλέψω 15 μέρες. Τι νόημα έχει. Γιατί να ρισκάρω την υγεία των παιδιών. Καταλαβαίνεις τη λογική. Αν υπήρχε λόγος, θα έλεγα ναι. Και το φέρνω ως παράδειγμα την Τρίτη Λυγίου που πράγματι υπάρχει λόγος για να μπορέσει να το πει. Τελικά μόνο για ψυχολογικούς λόγους άνοιξαν τα σχολεία. Επικινδυνότητα όμως υπάρχει. Να δείξει δηλαδή η κοινωνία ότι αρχίζει να επαναλειτουργεί παρά για πρακτικούς, δηλαδή για να διδαχθούν μάθημα. Γιώργο μου, δεν χρειάζεται να δείξει η κοινωνία. Αν υπάρχει κάποιος λόγος. Βγαίνεις μια βόλτα στην παραλία και καταλαβαίνεις ότι επαναλειτουργούν τα πάντα. Σου λέω, αν υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο άνοιξαν τα σχολεία, είναι καθαρά ψυχολογικός. Για να δείξουν απλά ότι έχουμε να αρχίσει να ξαναλειτουργούμε ομαλά ως κοινωνία και να έρθουμε σταδιακά σε μια εποχή προ-κορονοϊού. Επειδή όμως έχεις δίκιο σε αυτά που είπες προηγουμένως και ο Γιάννης, ότι ειδικά στην οικονομία της αγοράς η ψυχολογία παίζει τεράστιο ρόλο. Ανεξάρτητα από το τι λένε πολλές φορές τα νούμερα αυτοί που οι δήμονες που τα βάζουν κάτω και τα σχολιάζουν, η περίοδος στην οποία διανύουμε τώρα είναι καθαρά επιφυλακτική, είτε έχει να κάνει με τον τουρισμό, είτε έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα, είτε έχει να κάνει ακόμα και με εμάς τους ίδιους. Επειδή ακριβώς δεν ξέρουμε τι πρόκειται να αντιμετωπίσουμε τις επόμενες 15, 20 ή 30 ημέρες, από άποψη μετάδοσης ή όχι του ιού, έχει αποδειχθεί ότι ο συγκεκριμένος ιός δεν καταλαβαίνει από άνοδο θερμοκρασίας. Αλλιώς δεν θα είχαμε κρούσματα ούτε στην Σαουδική Αραβία, ούτε στην Αφρική. Έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση στην οποία μπαίνουμε μη γνωρίζοντας πού πάμε. Ανοίγει η εστίαση 1η Ιουνίου και πολύ καλά θα κάνει. Εάν μέχρι τότε, λόγω του ανοίγματος των σχολείων, έχουν αρχίσει να αυξάνονται τα κρούσματα και από 6-10 πάνε στα 20-25 και μετά την 1η Ιουνίου ανεβούν στα 50 και τα 80, παρένθεση, ήδη με την άρση των μέτρων, παραδείγματος χάρη στη Γερμανία, έχει παρατηρηθεί αύξηση των κρούσματων. Αυτό θα οδηγήσει την κυβέρνηση στην επανάληψη των περιοριστικών μέτρων ή όχι. Δεν μπορώ να το γνωρίζω και το να το... Το πισωγύρισμα, δεν το μπορεί να το κάνει. Σήμερα. Θα καταστραφεί η οικονομία παντελώς. Δηλαδή θα πάμε σε λειτουργία γέλης. Άρα μετά, λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση σήμερα όπου έχουμε να επιλέξουμε ή παραμένουμε σε ένα διαρκές lockdown, μια διαρκή καραντίνα, καταστρέφοντας την οικονομία, ή αρχίζουμε σταδιακά να αλλάζουμε την ψυχολογία μας και να μπούμε σε ένα κλίμα. Ασχολήσουμε, ρε παιδί, και βλέπουμε τι γίνεται, γιατί γι' αυτό μιλάμε τώρα. Αρχίζει να λειτουργεί ο τουρισμός έτσι όπως θα λειτουργήσει. Ο πρωτογενής, τα σχολεία, η εστίαση, οτιδήποτε άλλο. Με το σκεπτικό, έλα μωρέ, θα κολλήσουμε και θα το ξεπεράσουμε. Η ανοσία της αγέλης που λέγαμε προηγουμένως. Και προσπαθώντας με βάση αυτό το σκεπτικό να ανατάξουμε την οικονομία μας. Και επειδή και δύο γνωρίζετε ότι μ' αρέσει και θέλω να μιλάω με στοιχεία. Το τρίτο τρίμηνο του 19. Στον τουρισμό απασχολούνταν 700.000 άτομα.
φέτος δεν θα απασχοληθούν ούτε η μισή. Mm. Αυτά τα 700.000 άτομα έφεραν ή μάλλον εξυπηρέτησαν κόσμο ο οποίος έφερε έσοδα της τάξης των 18 δις του 2019 στην Ελλάδα. Αυτό είναι κάτι παραπάνω από 10-11% του ΑΕΠ. Ο κύριος Στοχάρης είπε ότι αυτά τα 18 φέτος θα είμαστε ευχαριστημένοι αν είναι 8. Τι σημαίνει αυτό? Μία πτώση της τάξης πάνω του 55% στα έσοδα από τον τουρισμό. Πτώση 55% των εσόδων από τον τουρισμό σημαίνει μόνο από εκεί ύφεση της τάξης του 6-7%. Εντάξει, τώρα στην Ελλάδα. Ο Χάρης έκανε μια αυθαίρετη πρόβλεψη. Είναι αυθαίρετη. Μπορεί να είναι μεγαλύτερη, μπορεί να είναι και μικρότερη. Είναι εντελώς αυθαίρετη. Προσωπική γνώμη και χαίρομαι που συμφωνούμε. Σε τι στοιχεία το βασίζει? Του πήγε στο 5% 700.000, θα δουλέψουν 350, θα φέρουν τα μισά έσοδα. Δεν είναι όμως έτσι. Γιατί μπορεί να γίνει ένα μεγάλο πισωγύρισμα και να πάνε χειρότερα. Έτσι ακριβώς. Και μπορεί να ξεχαστεί πολύ γρήγορα μέσα στον Ιούνιο και να λέμε ποιο κορονοϊός. Να βγουν και τα φάρμακα πιο γρήγορα. Το ζητούμενο είναι ακριβώς έτσι όπως το λέει ο Γιώργος. Και να προστατεύσουμε τους μεγάλους. Μπαίνει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Το ερωτηματικό είναι κατά πόσον η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση, όχι η συγκεκριμένη κυβέρνηση, γιατί νομίζω ότι και η κυβέρνηση το χειρίστηκε πάρα πολύ καλά και η αντιπολίτευση, της οποίας πρέπει να πιστώσουμε τη στάση, ήταν σε πολύ θετικό σημείο ελαίου κορονοϊού. Άρα λοιπόν το ζητούμενο είναι ότι οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση και να υπήρχε, προκειμένου η συγκεκριμένη, τι θα αποφασίσει. Και εδώ υπάρχει το μεγάλο δίλημα που βλέπετε μεγάλες χώρες όπως η Γερμανία, η Αγγλία στην αρχή, έτσι. Η Ιταλία, όπως πολύ σωστά είπες, άργησε πολύ να καθυστερήσει να ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία. Δεν το έκανε γιατί. Αυτό είναι η συνέπεια των πολυκομματικών. Όχι, όχι. Πρέπει να έχεις μονοκομματική κυβέρνηση. Τελεία και πάυλα. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Είναι ένα κομμάτι της σκέψης σου και είναι σωστό. Συμφωνούμε. Στα πάντα είναι, όχι για να θέσω μια πρόταση. Ναι. Για να αλλάξει η ψυχολογία σε πολύ μεγάλο βαθμό, θα πρέπει να σταματήσει η ενημέρωση που παρέχεται από την κυβέρνηση για τα κρούσματα και τους θανάτους. Δεν σταμάτησε αυτή. Χτες. Παντελώς. Να μην ανακοινώνονται καθόλου. Εάν τυχόν χρειάζονται διεθνείς οργανισμοί στοιχεία να παρέχονται από την Ελλάδα προς τους διεθνείς οργανισμούς. Και να βγαίνει στο Υπουργείο σαν ένα σάιτο και να μπαίνει. Μπράβο. Παιδιά, δεν θα είχε, πρέπει είχε η οποιαδήποτε δημόσια ανάγκη. Είχε τον λόγο. Θα πρέπει η ενημέρωση. Όχι κανέναν απολύτως. Διαφωνούμε. Κανέναν απολύτως. Η δημόσια ενημέρωση. Καθημερινά, στο στυλ, καθίστε να ακούσετε πόσοι πεθάναν σήμερα. Εμένα καταρχήν με ανατρίχιαζε. Σταμάτησα να τη βλέπω τις πρώτες τρεις ημέρες. Δεν μπορούσα να δίνω ραντεβού με το θάνατο καθημερινά στις 6 το απόγευμα. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Ήταν απαράδεκτο. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο σου λέω ότι είχε λόγο. Θα πρέπει λοιπόν αυτή για μένα η ενημέρωση να σταματήσει χτες, ούτε καν γραπτή. Τίποτα. Θα πρέπει ο κόσμος να βγει έξω, γιατί προηγουμένως μιλούσα για τα δυσμενή σενάρια. Αν και εκφύσεως αισιόδοξος, θέλω να πιστεύω, θα πρέπει ο κόσμος να βγει έξω, επειδή θα τον αντιμετωπίσει τον κορονοϊό. Πολλοί από εμάς μπορεί να τον έχουμε αντιμετωπίσει ήδη και να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι. Λογικό. Θα πρέπει να βγει λοιπόν έξω, σίγουρα θα νοσήσουν κάποιοι και μπορεί να μην το πάρουν χαμπάρι. Με την ανακοίνωση όμως την καθημερινή, σήμερα τα κρούσματα ήταν τόσα, στις εντατικές τόσοι και οι θάνατοι τόσοι, αυτός ο οποίος θα νιώθει μία γρυπούλα και θα έχει ένα ψηλό πονοκέφαλο, θα τρέχει στα έκτακτα των νοσοκομείων για να τον εξετάσουν και θα επιμένει ότι μπορεί και να έχει κορονοϊό, ενώ δεν έχει, για να τον περιθάλψουν στα νοσοκομεία. Έτσι ακριβώς δημιουργήθηκε και το συγκεκριμένο και πρόβλημα. Νομίζω ότι είναι και ιστορική στιγμή, γιατί δημοσίως θα καταθέσουμε πρώτη φορά τη διαφωνία μας. Λέω το εξής, ότι η κυβέρνηση αυτή ξέρε πάρα πολύ καλά ότι δεν έχει το υγειονομικό σύστημα της Ελλάδος την ικανότητα να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Η Αμερική και η Γερμανία. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν το λέω κατηγορηματικά, με την κακή έννοια δηλαδή. Λέω απλά ότι ήξερε το δεδομένο που υπήρχε. Τι έπρεπε λοιπόν να κάνει? Έπρεπε να ενεργήσει γρήγορα και άμεσα για να προλάβει να μην καταρρεύσει το σύστημα υγείας. Το έκανε αυτό. Το έκανε. Σωστά. Ένας από τους τρόπους που μπορείς να πείσεις τον κόσμο είναι να του βάλεις το μυαλό με την καθημερινή ενημέρωση. Είναι κακό. Μα υπήρχε lockdown, καραντίνα, μείνετε μέσα. Γιατί να μας ενημερώνει κάθε μέρα? Είναι πολύ διαφορετικό να πείθεσαι έχοντας τους θανάτους καταγεγραμμένους μπροστά σου από το να ακούς και να το μην το λαμβάνεις υπόψη σοβαρά. Είναι παιχνίδι των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ο Γιάννης το ξέρει πάρα πολύ καλά. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και εγώ το έζησα πάρα πολλά χρόνια, κατευθύνουν, αν θέλεις, ένα πλυντήριο σκέψεων προς την καθημερινότητα του ανθρώπου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να μείνει μέσα, άρα θα κοιτάξει τηλεόραση ή θα ακούσει ραδιόφωνο. Είναι λογική, είναι μια τακτική που ακολουθείται πανταχώθεν και άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων έγινε, αρκεί να μην συνεχίσει να γίνεται, θα συμφωνήσουμε εκεί. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι έπραξε σωστά τούτη εδώ η κυβέρνηση ακριβώς επειδή είχε το πρόβλημα της υγείας.
Πελώριο πρόβλημα. Έτσι, πελώριο πρόβλημα. Λειτουργήσε όμορφα με κάποιες υπερβάσεις ή εξάρσεις, αν θέλεις, τις οποίες δημοσίως έχω καταθέσει και διαφωνώ. Αλλά ωστόσο, στο γενικό ζύγι, θετικό είναι το πρόσημο. Τώρα, το αν θα λάβει απόφαση να σκεφτεί την υγεία του κόσμου όπως έκανε μέχρι τώρα, ή θα αποφασίσει να υποστηρίξει μια οικονομία της οποίας τα αποτελέσματα, για να προχωρήσουμε και ένα βήμα παραπέρα, θα φανούν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, και εκεί γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Δεν ξέρω τι απόφαση τελικά θα πάρει. Με την έννοια το λες ότι μη πεθάνω στο τέλος από την πείνα ο κόσμος και όχι από τον κορονοϊό. Είναι δεδομένο ότι οι θέσεις εργασίας θα χαθούν και θα χαθούν πάρα μα πάρα πολλές. Το θεωρώ δεδομένο. Είπες για 50% ήδη στον τουρισμό. Μόνο στον τουρισμό. Είναι τεράστιο το νούμερο. 350.000 άτομα. Παιδιά, η πρώτη στατιστική μελέτη που έδινε 275.000 νέα φρουνιά ανέργων ήταν χωρίς αυτούς του τουρισμού. Είναι σημειολογικό το ότι ένα από τα πακέτα ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα κράτη-μέλη, το λεγόμενο πρόγραμμα ΣΟΥΡ, ουσιαστικά απευθύνεται με το ποσό της τάξης των 100 δις προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά για ποιο σκοπό? Για να ενισχύσουν ή να δημιουργήσουν τα δικά τους εθνικά συστήματα για μειωμένα ωράρια εργασίας. Όχι για δημιουργία θέσεων εργασίας. Για την δημιουργία εκείνων των θέσεων εργασίας που θα παραμείνουν μεν ενεργές, αλλά με εκπεριτροπές εργασία, με μειωμένο ωράριο, οτιδήποτε άλλο. Αυτό λέει το πακέτο σου. Δεν λέει ουσιαστικά να δημιουργήσετε νέες θέσεις με αυτά τα χρήματα. Προσπαθήσετε με προγράμματα που θα σας υποστηρίξουμε χρηματικά για να τα υλοποιήσετε, να διατηρήσετε αυτές τις θέσεις εργασίας, έστω και αν αυτές είναι με μειωμένα έσοδα. Και ελάτε τώρα εσείς με μειωμένα έσοδα Έλληνα τουρίστα να πάτε από το Μεσολόγγι στη Θάσο για να κάνετε διακοπές. Δεν πρόκειται να πάει το Μεσολόγγι. Από την Καβάλα στη Θάσο δεν ξέρω αν θα μπορέσει να πάει να κάνει διακοπές. Άρα λοιπόν, αυτός που έχει σπίτι βρισκόμαστε θα πάει. Σε μια κατάσταση. Αυτός που έχει σπίτι θα πάει, Βεργιάννη. Αλλά εγώ λέω τους άλλους οι οποίοι θα θελήσουν να πάνε μια εβδομάδα, ξέρω εγώ, εκεί που πηγαίνανε μια Χαλκιδική που τους φαίνεται λίγο πιο απόμακρη και εν πάση περιπτώσει πιο επικίνδυνη, να πάνε σε κάτι πιο κοντινό, Θάσο, Σαμοθράκη, για να μην αφήσουμε μόνο τη Θάσο. Εγώ θα ήθελα όμως να το κάνουμε γενικά για την περιφέρειά μας αυτό όλο το ζητούμενο και να βγάλουμε τα αποτελέσματα για τη δική μας περιφέρεια, γιατί εντάξει, εν γέννη η Ελλάδα έχει τα ίδια ακριβώς προβλήματα, αλλά νομίζω ότι είμαστε εδώ για να συζητήσουμε το τι μπορεί να προκύψει για τα δικά μας. Η περιφέρεια, επειδή βασίζεται στα Βαλκάνια, θα είναι σε καλύτερη μοίρα από τις υπόλοιπες περιφέρειες. Ναι, είναι αυτό, είναι προφανές. Το πλεονέκτημα της δικής μας περιφέρειας είναι ότι είναι διασυνοριακή. Βέβαια, χάνουμε σήμερα την Τουρκία. Η Τουρκία ούτως ή άλλως. Για να πάμε στο άλλο στάδιο, η Τουρκία έπαιξε ένα πάρα πολύ έξυπνο παιχνίδι. Όταν ο γερμανικός TUI αντιμετώπιζε πρόβλημα, η Τουρκία πήγε και τον αγόρασε. Η Τουρκία φέτος, με πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα κορονοϊού από εμάς, θα έχει σίγουρα πολύ καλύτερη πορεία στον τουρισμό. Ακριβώς λόγω του ότι έκανε κινήσεις τα προηγούμενα χρόνια για να διασφαλίσει ένα. Αυτό πώς προκύπτει, Γιώργο, έχουμε κάποια στοιχεία ότι θα πάνε καλά στον τουρισμό? Εγώ δεν το βλέπω. Ο γερμανικός TUI είναι τουρκικής ιδιοκτησίας. Αυτό δεν σημαίνει, Γιώργο, γιατί εγώ διαβάζω. Η Μέρκελ είπε τους Γερμανούς: καθίστε στα αυγά σας και μην φύγετε από τη Γερμανία. Τον TUI θα ακούσει τώρα. Η Τουρκία δεν βασιζόταν τόσο στις εντολές της Μέρκελ, και θα το συζητήσουμε και για την ημέρα της Ευρώπης μετά. Βασιζόταν στους τουρίστες κυρίως από τη Ρωσία τα τελευταία χρόνια. Που εντάξει, πάλι θα πάνε. Χάσει, Γιώργο. Πάλι θα πάνε στην Τουρκία. Η είναι ανεξέλεκτη, έτσι. Πάλι θα πάνε στην Τουρκία, γνώμη μου, γιατί η τουρκική λύρα πνέει τα λίσθια. Άρα η Τουρκία θα είναι πολύ πιο φθηνή από την Ελλάδα, λόγω και των μη μέτρων που δεν παίρνουμε εμείς. Εδώ μπαίνει μέσα η ψυχολογία, Γιώργο. Ο Γερμανός λοιπόν πολίτης, ο οποίος έχει φάει αρκετά από τον κορονοϊό και τα αντιμετωπίζει και τώρα, γιατί πάλι είδες ότι τα μέτρα άρχισαν λίγο να σφίγγουν, λέω ακριβώς το νήμα των σχολείων. Συνέβη στην. Μέχρι στιγμής υπάρχει απαγορευτικό, λένε. Δεν πάτε πουθενά. Κινηθείτε μέσα στη χώρα. Λοιπόν. Και στην Ελλάδα δεν μπορεί να βγει από τη χώρα. Ναι, στην Ελλάδα δεν μπορεί να βγει, ούτως ή άλλως πουθενά δεν μπορεί να βγει. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι, μιλάμε τώρα ότι αρχίζει η τουριστική σεζόν, Ιούνιο-Ιούλιο. Λέω λοιπόν το εξής. Αυτό θα πάει σε μια χώρα όπου ο κορονοϊός θερίζει. Ποιο? Ο Γερμανός στην Τουρκία. Στην Τουρκία. Ναι. Εάν θέλει να πάει διακοπές και έχει να επιλέξει μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, και η Ελλάδα είναι τριπλάσια σε φόρτο. Θα πάει στην πιο ασφαλή για την υγεία του χώρα και όχι στην πιο φθηνή. Λες εσύ. Έτσι πιστεύω εγώ. Ναι. Το τουριστικό πρακτορείο θα του πει:
έχουν να σου προσφέρω 10 ημέρες στην Τουρκία με 50 ευρώ και 5 ημέρες στην Ελλάδα με 200. Στην Τουρκία θα γυρίσεις στο κυβούκι. Θα γυρίσεις σε οριζόντια. Μιλάμε, συγγνώμη, μιλάμε για τον Γερμανό, δεν μιλάμε για τον Έλληνα. Ο Έλληνας μπορεί να το σκεφτόταν αυτό. Τους Γερμανούς, εντάξει. Ξέρουμε ότι οι άνθρωποι είναι στόκοι, αλλά στόκοι δεν είναι. Σκέφτονται δύο παγκόσμιους πολέμους κάνανε, δεν είναι στόκοι. Ποιος έκανε, εγώ τους έκανα. Έχουν ένα σκεπτικό καθαρά οικονομοκρατικό. Και το έχουν αποδείξει στη διάρκεια του. Μένει να το δούμε, Γιώργο. Εγώ νομίζω θα πάει στην ασφαλή χώρα. Έχω ενστάσεις επ' αυτού, αλλά εν πάση περιπτώσει μένει να το δούμε. Θα αποδειχθεί όμως το αποτέλεσμα του. Ο Γιώργος λέει τα επιχειρήματά του. Και εσύ, τα επιχειρήματα του είναι σωστά και το αποτέλεσμα θα φανεί στο τέλος όμως. Σωστά. Δηλαδή τώρα το Σεπτέμβριο που θα είμαστε, αν δούμε ότι δεν πήγαν οι Γερμανοί τελικά στην Τουρκία και δεν άκουσα τα πρακτορία της προτάσεις, σημαίνει ότι προσπάθησαν. Απλά ο Γιώργος βάζει στο μυαλό του πρωτίστως το οικονομικό κομμάτι στο μυαλό του Γερμανού. Εγώ βάζω το κομμάτι της υγείας. Θα φανεί ποιος εκ των δύο. Θα φανεί εκ του αποτέλεσματος. Και ο Ερντογκάν βέβαια είπε: είμαστε παράδειγμα χώρας που αντιμετώπισε τον κορονοϊό. Καλά, ο Ερντογκάν πουλάει και κολόνια τώρα για βιβλία. Πότε το είπε, για να συνδέσουμε και τα γεγονότα, πότε το είπε. Στο μήνυμά του για την ημέρα της Ευρώπης, της 9ης Μαΐου, όταν γύρισε και είπε είμαστε ως χώρα, έχουμε στρατηγικό στόχο την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση για εμάς είναι ένας γνήσιος εταίρος και αν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει παγκόσμια δύναμη, θα πρέπει να ενσωματώσει και την Τουρκία μέσα στα κράτη-μέλη της. Τον ακούει κανένας τον Ερντογκάν, πιστεύεις, τον παίρνει κανένας σοβαρά? Ήταν ένα μήνυμα το οποίο ερχόταν αμέσως μετά από τα προηγούμενα μηνύματα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση που λέγανε προσέξτε καλά, μην χαϊδεύετε τόσο πολύ τον Χαφτάρ στη Λιβύη γιατί θα έχετε πρόβλημα με τους τρομοκράτες. Προσέξτε καλά, γιατί θα σας στείλω 1,5 εκατομμύριο με μετανάστες. Βλέπεις τα αποτελέσματα. Και την αμέσως επόμενη στιγμή ο ίδιος άνθρωπος. Ήταν ωστόσο εικόνα είναι εις βάρος της Τουρκίας. Ο ίδιος άνθρωπος βγαίνει και λέει αυτά τα οποία είπα προηγουμένως. Αν δεν πρόκειται δηλαδή για κάποιον ο οποίος πάσχει από διπολική διαταραχή και έχει ακολουθεί αγωγή λιθίου. Το αμφισβητείς? Δεν το ξέρω, δεν είμαι ούτε γιατρός, ούτε επιθυμώ να γίνω. Η ουσία ποια είναι? Ότι η πολιτική της Τουρκίας παίζει ανάλογα με το αντικείμενο. Όταν πρόκειται να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά της, δεν καταλαβαίνει ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε Αμερική, ούτε Ρωσία, ούτε Ισραήλ, ούτε Σαουδική Αραβία. Και 2-3 χρόνια ο Ερντογάν έχει χάσει πέντε την αξιοπιστία του. Δηλαδή, βλέπω ότι γενικώς, αν εξαιρέσεις τον Τραμπ που είναι ίδια σαν ισορροπίας, κανένας δεν τον παίρνει στα σοβαρά. Όταν δεν υπόκειται τις κυρώσεις που θα έπρεπε να έχει υποστεί από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει κάθε δικαίωμα. Γιατί να το εμπορικό ισοζύγιο Γερμανίας-Τουρκίας υπερβαίνει τα 35 δις. Σωστά. Για να λέμε Γιώργο, και στις αλήθειες. Γιώργο, στο διατάφτα πες μας, η Τουρκία πώς θα ξεπεράσει την κρίση? Ποια κρίση? Με τη λίρα και ότι δεν μπορεί να πληρώσει υποχρεώσεις της και δεν έχει συναλλαγματικά αποθέματα. Έχει τι θα κάνει? Έχει δύο δρόμους. Η μία είναι ανταλλαγή νομισμάτων με την Federal Reserve. Δεν το ξέρουμε αυτό στείλει... θα γίνει. Όχι, καθόλου το ξέρουμε. Εγώ τις επιφυλάξεις μου γι' αυτό. Πολύ σοβαρές και πολύ καλά κάνεις. Και η δεύτερη είναι προσφυγή στο Δέλτα Νιτάφ. Το πιο πιθανό εγώ το βλέπω. Όποια από τις δύο επιλογές και αν τελικά η δεύτερη επικρατήσει... είναι χειρότερη, η πρώτη είναι καλύτερη. Ναι. Δεν νομίζω ότι απλά, έχει να κάνει. Θα αποτελεί ένα πλήγμα στο γόητρο του Ερντογάν η προσφυγή στο Δέλτα Νιτάφ. Αλλά και ένα πλήγμα στο γόητρο του Δέλτα Νιτάφ, αν του δεν πάει εκεί. Οι επιλογές της συγκεκριμένης χώρας, ακόμα και στον οικονομικό τομέα, συνδέονται απόλυτα με τη γεωστρατηγική της τοποθέτηση στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και στα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει. Η Τουρκία μπορεί και απειλεί, της έχει δοθεί το δικαίωμα να απειλεί. Δεν υπόκειται καμία απολύτως κύρωση που θα μπορούσε να την κάνει να σταματήσει να απειλεί και θα συνεχίσει να το κάνει μέχρι να πάρει αυτά τα οποία θέλει. Είτε είναι χαμηλό το καδάμι από το Δέλτα Νιτάφ, είτε είναι ανταλλαγή νομισμάτων με την Federal Reserve. Θα δημιουργήσει τέτοιες καταστάσεις, η ανακοίνωση που έβγαλε μετά την τηλεδιάσκεψη των 3+1 που είπαμε προηγουμένως με τον κύριο Σταυρίδη, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ήταν καταιγιστική. Ήταν ένας οργισμένος Ερντογάν που έλεγε δεν ξέρω τι λέτε εσείς και το έλεγε σε Ελλάδα, Αίγυπτο, Γαλλία και Ισραήλ για να ακούει εγώ έχω τα δικαιώματά μου στην Ανατολική Μεσόγειο και δεν πρόκειται να μεταστερήσει κανένας. Μες. Γιατί η ανακοίνωση ακριβώς έλεγε ότι το τουρκολιβικό σύμφωνο ήταν παράνομο, ότι οι ενέργειες στην Κυπρική ΑΟΖ είναι παράνομες και εμείς ως ενωμένες χώρες θα κάνουμε το παν για να διασφαλίσουμε το διεθνές δίκαιο απέναντι στην Τουρκία. Και ο Ερντογάν βγαίνει και τους λέει είστε πάρα πολύ μικροί για να μου πείτε σε μένα τι θα κάνω. Η Τουρκία λοιπόν σήμερα μπορεί και παίζει σε αυτό το παιχνίδι γιατί της έχει επιτραπεί. Δεν θα έπρεπε να το έχουμε κάνει
και ως Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αν θέλεις προσωπική μου άποψη και ως Ελλάδα. Μάλιστα. Από εκεί και μετά, από αν θέλεις να μιλήσουμε και για τα υπόλοιπα του πρωτογενού τομέα ή οτιδήποτε άλλο. Έχουμε δύο λεπτά για να κλείσουμε με τον Γιώργο. Με τον Αντρέα. Να πω το εξής. Κλείνοντας, ναι, να πω το εξής για το θέμα της Τουρκίας. Ότι η Τουρκία έχει την όποια αστάθεια έχει. Αυτό είναι γνωστό της πάσης. Η αξιοπιστία και η μείωση την έφερε στα αποτελέσματα. Η λίρα που ήταν 1 ευρώ, μία λίρα, να φτάσει να είναι 1 με 8 σχεδόν. Περίπου εκεί πάει. Δηλαδή, 7,6. Όλα κρίνονται, η οικονομία είναι το κριτήριο των πάντων και κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Ο Ερντογάν έλεγε το πρωί: δεν θα συναντήσω τον αντιπρόεδρο της Αμερικής, μη πατήσει. Το βράδυ τον υποδεχόταν στο προεδρικό μέγαρο. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν τα όποια προβλήματα έχει η Τουρκία. Την έλλειψη σοβαρότητας, εσωτερικά έχει προβλήματα. Ακριβώς επειδή έχει προβλήματα, δεν θα έπρεπε να της επιτραπεί να είναι σήμερα σε μια κατάσταση να μιλάει καν. Ποιος την επιτρέπει εκτός των Τραμπ? Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι. Ποιος την επιτρέπει? Η Γερμανία. Και η Μέρκελ έχει τις ευθύνες. Η οποία παρεπιπτόντως δεν ξέρουμε τα μέσα εκεί τι εικόνα διαμορφώνουν για τον τουρισμό στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Εκεί τα μέσα τι λένε? Η Γερμανία θα έχει. Τα μέσα τι ρόλο παίζουν εκεί, τι λένε? Κοιτάξτε να δείτε. Λένε να πάνε στην Ελλάδα ή στην Τουρκία? Εγώ τα δημοσιεύματα. Τα μέσα λένε να πάνε στην Ελλάδα. Τα γερμανικά μέσα, και μακάρι, το εύχομαι, δεν το ξέρω. Και αποκλείται να ανακοινωθεί. Άρα ζητούν ασφαλή προορισμό. Όπως ακριβώς κάνει και η Τουρκία, πληρωμένα δημοσιεύματα από την ελληνική κυβέρνηση σε μεγάλες κυκλοφορίες εφημερίδες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που να λένε επιλέξτε Ελλάδα. Νομίζω, εγώ θα το έκανα. Νομίζω ότι όλοι το θέλουν αυτό, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, γιατί τελικώς από ό,τι αποδεικνύεται θέλουν να κατευθύνουν τους πολίτες τους σε υγιείς προορισμούς και ο υγιέστερος προορισμός ευρωπαϊκός είναι η Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή, ναι. Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε αποδείξει με τις ενέργειες που ακολούθησε η κυβέρνηση και σχετικά άμεσα να έχουμε το πλεονέκτημα να λέμε ότι είμαστε από τις ασφαλείς χώρες. Έτσι. Συμφωνώ. Εντάξει, δεν θα μπω στο τρυπάκι τώρα, είναι ό,τι ανακοινώσεις. Έτσι. Κρατώ ό,τι δηλώσεις είσαι ό,τι ανακοινώσεις. Δεν νομίζω ότι στην Ελλάδα ξεφύγανε πολύ τα πράγματα. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη συζήτηση γιατί θα ξημερώσουμε και πάλι. Όπως και να έχει, σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες τουριστικούς προορισμούς, η Ελλάδα σήμερα είναι κορυφή. Γιατί και η Ισπανία και η Γαλλία και η Ιταλία και η Πορτογαλία είχαν τεράστιο πρόβλημα. Οι ανταγωνιστές μας αυτοί είναι στον τουρισμό. Μάλιστα. Και λοιπόν, η Τουρκία. Και η Τουρκία, κάτι τελευταίο. Αυτοί λένε τα αριθμοί του Ερντογάν, που είναι συνήθως στα λόγια, όταν βλέπει την Ισραηλινή αεροπορία, το βλέπουμε ότι λουφάζει. Όταν βλέπει τα γαλλικά αεροπλανοφόρα, ξέρει μέχρι πού τον παίρνει, ναι, ο Ερντογάν. Διότι αν θα σκοθεί το Ισραήλ αύριο το πρωί, δεν θα μείνει από την Άγκυρα μέχρι την Κωνσταντινούπολη τίποτε. Ξέρει μέχρι πού είναι η δύναμή του, ξέρει, δοκιμάζει. Γι' αυτό και το βλέπεις ότι παίζει την πολιτική. Και χάρηκα όταν διάβασα πρόσφατα ότι υπάρχει στρατηγική συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ για την ενοικίαση drones Ισραηλινών, τα οποία θα υποπτεύουν το Αιγαίο. Κλείνουμε δύο λεπτά. Έχουμε, Αντρέα, για τον πρωτογενή τομέα. Λοιπόν, τόσα μας έδωσε ο Ο Μάκης είπε δύο λεπτά, πρέπει να κλείσουμε. Ο κύριος Χατζημανόλη, τόσα μου έδωσε. Όχι, τα έδωσα εγώ, από εκεί τα δώσα. Πώς να εξηγήσω στον κόσμο τι κάναμε πέντε ώρες στις συνδιασκέψεις. Γρήγορα. Ένα ρεζουμέ. Δημιουργήσαμε με πρωτοβουλία δική μου τηλεσυνδιασκέψεις από όλη την περιφέρεια στο θέμα της Αλίας. Το θέμα της Αλίας έχει να κάνει με τα σκάφη τα οποία είναι σε ανοιχτό πέλαγος, έχει να κάνει με τις λιμνοθάλασσες, έχει να κάνει με τις ιχθυοκαλλιέργειες. Γι' αυτό κάναμε δύο ξεχωριστές για να ξεχωρίσουμε τα αντικείμενα. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι, αφού σας πω πρώτο ότι συμμετείχαν φυσικά όλες οι διευθύνσεις όλων των περιφερειακών ενωτήτων, συμμετείχαν όλοι οι φορείς, συμμετείχαν και οι ίδιοι οι παραγωγοί, οι ίδιοι οι ψαράδες, οι ίδιοι οι μυδοκαλλιεργητές, οι ίδιοι οι άνθρωποι που νοικιάζουν τις λιμνοθάλασσες. Το συμπέρασμα είναι ένα. Ότι έχουμε ποιοτικά προϊόντα, τα οποία δεν έχουμε όμως την δυνατότητα αυτή τη στιγμή, λόγω κορονοϊού, να μπορέσουμε να τα πουλήσουμε. Γιατί? Πρώιμα προϊόντα έχουμε στην περιφέρεια που να έχουν υψηλές τιμές να πιάνουμε. Εννοείς τα σπαράγγια, ας πούμε. Όχι μόνο τα σπαράγγια, τα πρώιμα είναι πολλά προϊόντα που μπορούμε να έχουμε. Μου ήρθε τώρα το σπαράγγι. Εγώ μίλησα για την Αλία, αλλά είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Στον ΕΣΤΟ, παραδείγματος χάρη, η περιφέρεια θα πρέπει να δει το θέμα της γεωθερμίας, να το χρηματοδοτήσει. Το πρόβλημα της περιφέρειας σήμερα και το πρόβλημα των παραγωγών στον ΕΣΤΟ είναι η έλλειψη εργατικών χεριών. Οι άνθρωποι αυτοί παρακαλάνε και το ίδιο συμβαίνει και με την Αλία, με τους άλλους εργάτες. Τεράστιο πρόβλημα. Καλά, έχουμε τόσους Αιγυπτοβούλγαρους. Έχουν μαζευτεί εκεί στρατός από Αιγυπτοβούλγαρους. Από την Ξάνθη έρχονται στα σκευαστήρια. Δεν μπορούν να έρθουν πια. Δεν μπορούν να έρθουν. Αυτό λέμε. Γιατί οι Αιγυπτοβούλγαροι φύγανε. Τι
θα πει υπομάκι, δεν μιλάω για Γιφτουβούργο. Όχι, εγώ λέω για αυτό. Εκεί μείναν αυτοί, λοιπόν, δεν φύγανε. Όσοι είναι στην περιοχή της Ξάνθης δεν μπορούν να μετακινηθούν προς τα δω. Άρα λοιπόν δεν έχουν εργατικά. Αυτό όμως δεν έχει σχέση με το να χρηματοδοτήσει η περιφέρεια γεωθερμία. Όχι, αλλά θέλω αυτό να σου πω. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Σήμερα δεν είναι το πρόβλημά μας η γεωθερμία να τη χρηματοδοτεί την περιφέρεια. Ναι, σήμερα που μιλάμε τον κορονοϊό. Αύριο μετά τη λήξη του κορονοϊού. Ήταν χθες όμως, πριν τον κορονοϊό ήταν. Αυτό είναι από τα θέματα τα οποία θα πρέπει να μπουν στο τραπέζι πάντως. Είναι και μέσα στο τραπέζι, γιατί έχει συζητηθεί και από τους Δήμους και τους δύο μεγάλους Δήμους του νομού μας. Έχει συζητηθεί. Εντάξει, ο Νέστος δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με το παλιό. Όχι, το θέμα αλλά της έχει πολύ μεγάλα από θέματα γεωθερμίας και η περιοχή του. Δεν διαφωνώ, αλλά είναι έτοιμοι, έχουν τρέξει τον Νέστο και βρίσκονται στην τελική του. Λοιπόν, να τελειώσω. Ακριβώς και πάνω και στον Εύρο. Λοιπόν, να τελειώσω λίγο με τη σκέψη. Όπως ακριβώς υπάρχουν πρόβλημα με τους εργάτες γης, έτσι ακριβώς υπάρχουν πρόβλημα και με τους αλλιεργάτες. Συνήθως, και μιλάμε εδώ για την Καβάλα που το ξέρουμε όλοι, ότι ήταν οι Αιγύπτιοι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι δουλεύαν στα καράβια. Αυτοί λοιπόν έχοντας σταματήσει την δουλειά τους, γιατί τα καράβια πια δεν βγαίνουν προς τα έξω, γιατί δεν έχουν τι να τα κάνουν τα προϊόντα που πουλάνε, κάποιοι εξ αυτών προλάβανε και φύγανε και δεν μπορούν να γυρίσουν. Προλάβανε, φύγανε. Κάποιοι στην αρχή προλάβανε, φύγανε. Είναι δηλώσεις, αυτές που σας λέω είναι δηλώσεις του κυρίου Μανιού. Ο οποίος ήταν στις λυσίδες. Ο οποίος ξέρει και τα νούμερα. Λοιπόν, κάποιοι λοιπόν φύγανε, κάποιοι πρέπει να φύγουν γιατί έχει τελειώσει η παρουσία τους εδώ και η παραμονή τους επειδή δεν έχουν πια δουλειά και είναι αναγκασμένοι να μείνουν εδώ τρώγοντας από αυτά τα οποία είχαν βγάλει σαν και χρήματα. Είναι δύσκολο αυτό. Και κάποιοι τους οποίους χρειάζονται πλέον να ξαναφέρουν δεν μπορούν να τους ξαναφέρουν. Μάλιστα. Κάναμε ένα αίτημα προς το Υπουργείο, αλλά να σας πω κάτι. Πέστε ότι μου φέρνει 100 ή 200, 300 ή 300 αλληλεργάτες. Μα αυτοί πρέπει να μείνουν 15 μέρες καραντίνα για να μπορέσουν να ξαναβγούν στα καραβιά. Ορίστε. Πλέον πρέπει να μείνουμε. Μετά την 1η Ιουνίου δεν ξέρουμε. Όχι. Λοιπόν, ή λοιπόν πρέπει το ίδιο πρόβλημα έχουμε και με τους Βούλγαρους εδώ στα Σπαράγια και στις αγροτικές περιοχές ή αν θέλετε στην περιοχή του Παγκαίου ή οπουδήποτε. Ανοίγουν τα σύνορα, φέρουν 50-100-200 ανθρώπους. Δεν λύνεται το πρόβλημα εκεί. Το δεύτερο και βασικότερο για να μπορέσω να κλείσω όσο δυνατόν συντομότερο είναι ότι η παραγωγή την οποία έχουν δεν μπορούν να την παράξουν, να την δώσουν πουθενά. Δεν μπορούν να την δώσουν σε εστιατόρια, δεν μπορούν να την πουλήσουν σε μεγάλες μονάδες, δεν μπορούν να μετακινηθούν από τον νομό. Δεν μπορούν να μετακινηθούν από τον νομό. Δεν μπορούν να εξάγουν η Ιαπωνία, η Ιταλία, η Ισπανία που ήταν οι βασικές χώρες εξαγωγής. Άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων βλέπετε στη Βιστονίδα έχουν τόνους με μπλε καβούρι, έχουν τόνους με αθερίδα. Εδώ έχουν τα χιλιάδες προβλήματα. Άρα λοιπόν αυτά είναι τα βασικά ούτε θέματα. Ούτε η εσωτερική αγορά μπορεί να απορροφήσει τίποτα έτσι. Πού να τα απορροφήσει, πώς θα τα πάει στη Δράμα, πώς θα τα πάει στο Κιλκής. Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση. Δεν επιτρέπεται φυσικά η μετακίνηση. Μάλιστα. Δεν μπορεί να πουλήσει. Δεν υπάρχουν εστιατόρια για να πάρουν. Δεν υπάρχουν πελάτες οι οποίοι εμείς δεν αγοράζουμε πια ψάρι πολύ εύκολα γιατί δεν πάμε στην ταβέρα να το φάμε. Έτσι παίρνουμε κρέας περισσότερο και βολεύουμε το στομάχι μας. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί έχουν πρόβλημα. Πρόβλημα επιβίωσης. Και το βασικό τους πρόβλημα βεβαίως, και κλείνω με αυτό, ήταν η εξαγωγική τους διαδικασία, η οποία αντιλαμβάνεστε ότι τα δύο σημεία εξαγωγής ήταν Ισπανία και Ιταλία. Και αντιλαμβάνεστε ότι η Ισπανία και η Ιταλία σήμερα είναι αδύνατο να δεχτούν. Γιώργο Τσακίρη, σε ευχαριστώ. Αντρέα Καραγιώργη. Όσοι συμμετείχαν στην εκπομπή, την Aerosat μας έκανε την απολύμανση, σκότωσε τα μικρόβια του κορονοϊού μας εδώ και ό,τι άλλο υπάρχει. Μπορώ να πάω ήσυχο σπίτι μου, δηλαδή. Μπορείς να πας ήσυχο, η απολύμανση τελείωσε με την τεχνολογία της NASA. Φτιάχνει για ένα καλό ξημερώμα.